μορφήνει ξανά. Ξημέρωσε Σάββατο 18 Μαΐου και πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Γιορτάζουν οι Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά. Πάμε τώρα να δούμε μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα. Το 1978 ανακαλύπτει τις ώρες του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύχους. Το 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ περνά σε πολύ μικρή απόσταση από τη γη. Το 2011 στην Αργεντινή συνετρίβει αεροπλάνο και χάνουν τη ζωή τους 22 άτομα. Λίγα λόγια για τον καιρό. Στην Αττική λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και εκεί με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα και. Έλα, χαμογέλα! Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και θα ήθελα τώρα να σας δω να κάνετε όλα αυτά της Φουρέιρα τα έτσι. Το μαλλί το έξαλλο. Δυστυχώς, ναι, μόνο εγώ έχω το μαλλί, τα υπόλοιπα μου λείπουν. Θα μπορούσες όμως εσύ να μας δώσεις έτσι λίγη χαρά. Είσαι τόσο χορεφταράς. Τι χαρά ακριβώς. Να δούμε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Εγώ σήμερα θα τιμήσω την Τάμτα και την Κατερίνα Ντούσκα που δίνει τη δική τους μάχη. Εντάξει, η Ελένη Φουρέιρα την έδωσε τη δική της μάχη, μας έκανε εθνικά υπερήφανους. Και ναι, απλά δεν ξέρω. Χτες μετά από όλη αυτή την υπερπαραγωγή που έκανα Μουτσινά στην εκπομπή, ναι, θα μπορούσες και εσύ να μας δώσεις κάτι από Eurovision, κάτι. Εντάξει, δεν θα θες να δώσω. Όχι, δώσω, δεν θα μας δώσεις, δεν θες. Γιατί εντάξει, έχω ντυθεί και ανάλογα, είμαι πιο. ΠΑΟΚ. Πιο fashion σήμερα. Fashion, είσαι, ναι. ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ΠΑΟΚ κάρα. Δηλαδή και το παντελόνι, άμα δεις, έχει λίγο τη ρίγα. Αισθάνεσαι, στο ύφος σου φαίνεται. Ναι, να δεις και το παπούτσι. Παπούτσι είναι τα λεφτά, το παπούτσι. Να, το παπούτσι. Πού να σηκωθώ, να πάω προς εκεί ή προς εδώ. Μπροστά μου, δεξιά. Άντε, πήγαινε να δούμε. Εδώ. Βλέπετε ότι όλο αυτό είναι ένα κανονικό fashion statement για Λίκη. Το παντελόνι το concept είναι αέρινο. Πλάγια, έτσι. Μπράβο, εκεί. Βλέπετε η λωρίδα, ναι, που ωραία. Έχει μια ανεπαίσθητη γυαλάδα. Όλο αυτό το πράγμα. Τι χαϊδεύεις, τι θα το κάνεις τώρα. Δεν μπορεί. Μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πασάρω. Βασίλη μου, εδώ ο άνθρωπος αυτοσχεδιάζει. Θα το δεν φταίω εγώ. Ακολουθώ τις οδηγίες του Άρη Λιχναρά. Αφού μου το είπε, ό,τι μου λένε κάνω. Ναι, από αυτούς είσαι που ό,τι σου λένε κάνεις. Πάμε να δούμε λίγο λοιπόν τι θα δούμε στη σημερινή εκπομπή μετά από πολύ κόπο και πολλή δουλειά όλη την εβδομάδα. Τι σας ετοιμάσαμε. Παρακαλώ. Δείτε σήμερα τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην παραλία. Τι προσέχησε μία γυναίκα? Τον Πάστρισεφ Κρήτη τον πουλί να φτιάχνει τη σοκολατένια σφαίρα που έκαψε τους παίκτες του Masterchef. Την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους να σχολιάζει τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει με τον σύζυγό της. Καλεσμένος μας, ο Αλέξης Γεωργούλης. Αυτά λοιπόν, έχει σημερινή εκπομπή και άλλα πολλά, γιατί ποτέ δεν αποκαλύπτουμε όλα τα χαρτιά μας. Καταλαβαίνετε, τα καλύτερα τα κρατάμε κρυμμένα. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Γεωργούλης είναι στην παρέα μας και έχουμε πάρα πολύ έντονη θεματολογία. Είναι και η Eurovision, είναι και ο χαμός που γίνεται. Όλη τη βδομάδα στα τηλεοπτικά γίνανε και δεν γίνανε και είναι και τα φρέσκα νέα της ημέρας, γιατί χτες γίνανε πράγματα. Γίνανε πράγματα. Έχω ετοιμάσει κάτι σήμερα, εσύ με επέστρεψε. Δεν μου πεις. Eurovisionολικό θα πρέπει να θέλει να είναι. Να περάσει το παλέτο μου. Μπαλέτο. Και μπαλέτο, ε. Αλήθεια τώρα. Πάμε! Πού είναι η μουσική, παιδιά. Είναι τα φρέσκα, τα σφαρταριστά. Πάμε να τα δούμε, σας λέω, είναι καυτά. Είναι τα φρέσκα, τα σφαρταριστά. Παύλο, σου αφιερώνουμε αυτά τα χορευτικά. Καλό, καλό, καλό. Ευχαριστώ το παλέτο μου. Είστε οι καλύτεροι, Νίκος Παναγιώτη. Καλό, καλό ήταν. Αφιερωμένο σε εσένα, αφιερωμένο σε όλους σας.
Εντάξει, εσύ δεν έχεις τσίπα. Το ξέρουμε. Σε έχουμε μάθει. Αυτή εδώ. Παιδιά, συγγνώμη, πληρώνεστε γι' αυτό. Δηλαδή, έχετε πληρωθεί για να κάνετε αυτό. Θα στείλω η Ελένη συγκεκριμένα με το χαρτζηλίκι τη. Τι. Χτίζετε καριέρα όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα σε ένα λεπτό θέλετε να καταταφήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ, Σιφάκη, θα το έκανε. Όχι. Ο Σιφάκη δεν ήταν εδώ, σίγουρα θα το έκανε. Αλλά δεν ήταν εδώ να το προλάβει. Εσύ καμία τσίπα. Να το προλάβει. Ναι, παιδιά. Μα σα λέω, έχω ετοιμάσει κάτι, ορίστε. Εμένα μ' άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, δεν πουλάει τα θέματα, να λέμε την αλήθεια. Τώρα θα τα πω τα θέματα. Δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει. Θες γιατί... και άλλο χρόνο. Έκανε μια μικρή εισαγωγή. Παιδιά, μέσα στα φρέσκα νέα της ημέρας έχουμε απολαυστικό Νίκο Μουτσινά, όπως είπες και πριν, σε περίπτωση που δεν είδατε, έκανε Eurovision, έκανε τρεις μεταμορφώσεις σε μία. Θα το δείτε πώς έγινε αυτό. Μαρία Κορινθίου μέσα, Λευτέρη Πανταζή. Χαμός στα φρέσκα νέα της ημέρας. Πάμε να τα δούμε. Καλημέρα, χαρά Θεού, σήμερα 18 Μαΐου και τα νέα δεν λένε να μπαγιατέψουν. Η Μαρία Κορινθίου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό People και μεταξύ άλλων ανέφερε τους άσχημους χαρακτηρισμούς που έχει δεχτεί μέσα από το Instagram. Έχει τύχει να συγχυστώ πολύ εξαιτίας του Instagram. Πρόσφατα ανέβασα δύο φωτογραφίες από την καμπάνια με τα ρούχα μου. Ειδικά στη μία όπου φοράω μία μπλούζα και φαίνεται το ισόρουχο, έγραψε μία κοπέλα. Πάλι τα πέταξες όλα έξω. Δέχτηκα αρκετά προσβλητικά και υβριστικά σχόλια. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλει να του χαϊδεύουν τα αυτιά, αλλά απαιτώ σεβασμό ακόμα και στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βρίζει χυδαία και να μη σε σέβεται. Χαμός έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στο πλατό της εκπομπής για την παρέα. Εν ώψη του τελικού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, ο Νίκος Μουτσινάς προσκάλεσε πρόσωπα της Eurovision και στο πλατό έγινε πανικός. Points go to Cyprus. Και για την παρέα. Και για την παρέα. Παρόλο που ο Λευτέρης Πανταζής δεν μας έχει συνηθίσει στο να κάνει συχνά αναρτήσεις στο Instagram, αυτή τη φορά όμως όχι μόνο ανέβασε, αλλά δημοσίευσε βίντεο να τραγουδάει ακαπέλα αγαπημένο του κομμάτι. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό, ζωή με κέρασες πάλι να πηγώ. Θέλω να φύγω μακριά σου να καθώ. Η Σάζα Σταμάτη ήταν καλεσμένη στον Νίκο Μουτσινά και μίλησε για την προσωπική της ζωή αλλά και το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά. Δούλεψα 7 χρόνια με τους ανθρώπους. Πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Γάμισε. Πέρασα ώρα, ήταν σχολείο. Οπότε δεν θεωρώ ότι κάτι πρέπει να το επαναλαμβάνεις. Ήταν ωραίο, πάει, τελείωσε. Τέλεια. Εμένα είναι μισή συγγενή μου στην Αμερική. Σε είδαν όλοι οι συγγενείς μου, στέλναν μηνύματα η Σάζα Σταμάτη, η Σάζα Σταμάτη. Δηλαδή, πας στην Αμερική, έχεις γκόμενο. Α, δηλαδή δεν μπορώ να πάω σαν Σάσα στην Αμερική. Εσύ δεν ήσουν μόνη σου. Εγώ πήγα στο φίλο με τον Παύλο να κάνουμε διακοπές πασχαλινές. Ποιος είναι ο φίλος ο Παύλος? Ξέρεις ποιος είναι ο φίλος ο Παύλος? Τι είναι φίλος ο Παύλος? Ναι, εγώ να ξέρεις. Εγώ ξέρω, ναι. Πιστεύω πάρα πολύ στη φιλία μεταξύ άντρας και γυναίκας. Πάρα πολύ. Και έχω πολλούς άντρες φίλους. Όπως πιστεύω ότι μια πολύ δυνατή φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο έρωτα. Αλλά να ξέρεις, επειδή εγώ είμαι παραδοσιακή γυναίκα. Ναι. Θα ήμουν εκεί, δεν θα ήμουν εδώ, αν είχα κάτι με κάποιον. Γιατί εγώ ακολουθώ τον άντρα. Τα ακούτε? Τα λέει! Δεν μασάει αυτή η γυναίκα τίποτα. Εγώ συμφωνώ μαζί της ότι μια φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Έχω ένα παράδειγμα τέτοιο. Δεν φοβάμαι να ρωτήσω τώρα. Όχι, ο Σάββας Μπούμπουρας. Α, όντως, ναι. Ο Σάββας Μπούμπουρας ήταν με τη γυναίκα του, ήταν φίλη καλή. Ναι. Και εξελίχθηκε σαν ερώτημα και παντρεύτηκαν τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο story. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που μπορείς να έχεις φίλη γυναίκα, αλλά. Εμείς δεν είμαστε φίλες σου, ρε Κωνσταντίνε, ρε Λένη. Ναι, ρε παιδί μου. Εδώ λέμε για κολλητούς, λέμε. Για κολλητούς που τα λες όλα. Εντάξει, κολλητούς. Εντάξει, και εμείς έχουμε μια φίλη που τα λέμε όλα.
Ναι. Δεν τη βλέπουμε. Όχι, αλλιώς. Ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, άμα κάνει κολλητή παρά με κάποιον, δεν νομίζω ότι. Σίγουρα έχει, σίγουρα έχει τεσταριστεί, παιδιά, το ερωτικό κομμάτι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Οι άντρες όχι τόσο. Ναι, ισχύει. Ναι. Αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι οι γυναίκες μπορούν να έχουν άνετα άντρες φίλους. Οι άντρες. Η Σάσα τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Η Σάσα, παιδιά, δεν γιατί άσε μας εμάς. Η Σάσα τι εννοεί. Δεν νομίζω ότι εννοεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εννοώ. Η σχέση που νομίζαμε ότι έχει δεν ισχύει. Από τι λέει όχι. Το έχει διαψεύσει 1 εκατομμύριο φορές. Δηλαδή, άρα δεν είναι... ισχύει. Αφήνει όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο κάνοντας αυτή την τοποθέτηση για φιλία όχι. Ναι, μπορεί να μην εννοεί τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Μπορεί να εννοεί από τους άλλους φίλους που είπε ότι εγώ έχω άνδρες. Δεν είναι τυχαία. Καλά, λέει, δεν συνδέεται. Δεν είναι τέτοια η Σάσα. Άσε τώρα. Συγγνώμη, αλήθεια λέτε τώρα. Προφανώς. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι τι λέτε. Okay. Λέω ότι κάποιο μήνυμα θέλει να στείλει. Τώρα πού, τι, πώς, δεν ξέρω. Αλλά γιατί ξέρεις τι, άφηνε και αυτές τις παύσεις. Έλεγε, θα σου πω όμως. Μπορεί να ξέρω κατά πίνα. Πιστεύω ότι. Καταλαβαίνεις. Ήταν αυτό το λίγο πιο δράμα. Που αυτό το δράμα είναι. Ελπίζω να βλέπεις. Πάρε το μήνυμα. Αλήθεια, έχεις πιει κάτι το πρωί. Πες την αλήθεια. Λέω είμαστε φίλοι σάσα. Σου. Θα σε καταλάβουμε εμείς. Αν έχεις πιει έστω και ένα σφινάκι. Είναι θεατρική. Είναι ρε παιδί μου πιο. Είναι έτσι. Έβαλε και εδώ τους σιόγκους της. Ναι. Πώς σας φάνηκε ο Νίκος, πείτε μου, σαν Κατερίνα Ντούσκα. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Έτσι κι αλλιώς από τον Νίκο. Εγώ θυμάμαι κάθε και φορά που έχει γυροβίσει. Δυστυχώς το θυμήθηκα τώρα, γιατί το θυμάμαι χαίρομαι, θα σας έλεγα να το βρίσκατε. Είχε κάνει φοβερά το ο Νίκος όταν ήταν στο Κουσκούς με την καραβάτου. Την επόμενη μέρα της Eurovision, τότε είχε βγει αυτός με το αστέρι στη... Ναι. Δεύτερος βγήκε αυτός. Ναι, είχε βγει δεύτερος. Και την επόμενη μέρα βγήκε στο Κουσκούς, κάνοντας αυτόν, είχε σπάσει τα μία. Γενικότερα η Eurovision είναι κομμάτι του Νίκου, δηλαδή νομίζω είναι το ψωμοτήρι του, για να το πω και έτσι και πιο λαϊκά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο γιατί εμείς δεν έχουμε αυτό το ταλέντο. Humor και το ταλέντο, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό παίζουμε το απόσπασμα από τον Νίκο. Η Μαρία, το κοντό της. Παιδιά, εμένα της έγραψα και κάτω σχόλιο κάτω από το εξώφυλλο ότι επιτέλους με λαχρινή, δηλαδή δεν μπορούσα να τη βλέπω ξανθιά, το ξέρει, το έχω πει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που λίγο το έκανε και αυτή την αλλαγή, δηλαδή το λίγο πιο κοντό της πάει. Είναι δεν ξέρω, Σοφία Λόρεν. Είναι σε τέτοιο προ... Είναι το στυλ της, τέλος. Λες και είναι Ιταλίδα. Είναι Λόρεν. Ρε παιδί μου το στυλ της, τελείωσε. Και μ' αρέσει έτσι και το λίγο πιο κοντό. Και νομίζω ότι το έκανε και για να σώσει τα μαλλιά της. Γιατί η Μαρία, θέλω να σας πω ότι δεν φορούσε extension. Είναι το φυσικό της μαλλί και ήταν τόσο μακρύ και τόσο πλούσιο που φαντάζομαι ότι με όλο αυτό το ντεκαπάζ το ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και... Συγγνώμη, τα βάζεις ξανθά. Πώς τα επαναφέρεις στο δίκο, αφού θα τα ξαναβάψεις. Δεν τα ξαναβάθεις μετά. Για μένα είναι τώρα, ναι. Ναι, δεν το παραθέσεις το δικό σου χρώμα όμως. Δεν είναι το φυσικό σου. Άμα βγει η ρίζα όμως. Να βάθεις το φυσικό της όμως, ναι. Αγάπη μου. Εντάξει. Δεν είναι σαν το ξανθό που βγαίνει λίγο η ρίζα και τα ξαναβάθεις, τα ξαναβάθεις. Δεν νομίζω ότι γίνεται να βρεις ποτέ το χρώμα το δικό σου. Τέλος πάντων, μια δικιά μου έτσι. Ναι, μια σκέψη. Ναι. Να σας αλλάξω λίγο ένα κλιματάκι και να σας πάω σε κάτι λίγο πιο σοβαρό που αφορά στην άμβλωση. Με αφορμή την απαγόρευση αυλώσεων σε κάποιες πολιτείες Αμερικής, η Σοφία Καρβέλα μας αποκάλυψε μια προσωπική της ιστορία που δεν την ξέραμε μέσα από το account. Γενικά έχει γίνει χαμός όλη τη βδομάδα στα social media και γενικά στα media. Ακριβώς. Και μας αποκάλυψε μια ιστορία προσωπική της που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Θέλετε να τη δούμε και να τη σχολιάσουμε μετά. Βεβαίως. Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αφορμή την απαγόρευση των εκτρώσεων στη Τζόρτζια και την Αλαμπάμα. Η Σοφία Καρβέλα που ζει στην Αμερική ανέβασε μια φωτογραφία προχωρώντας σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση καρδιάς για να υποστηρίξει το κίνημα Keep Abortion Legal. Μάλιστα αποκάλυψε πως έχει κάνει 2 φορές έκτρωση στη ζωή της και χαρακτηριστικά έγραψε. Χθες τριγυρνούσα μέσα στο νέο μου κατάστημα και αισθανόμουν χαρούμενη. Σήμερα ξύπνησα βλέποντας το post μιας φίλης μου που μοιράστηκε την αλήθεια της και τώρα αισθάνομαι υποχρεωμένη να το κάνω κι εγώ. Έκανα 2 αμβλώσεις. Περίπου στα 20 ήμουν και έχοντας πρόβλημα αλκοολισμού, έμεινα έγκυος 2 φορές από τον ίδιο σύντροφο. Ήταν κάποιος που αγαπούσα.
Το πρόβλημα ήταν ότι δεν αγαπούσα καθόλου τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να φροντίσω τον εαυτό μου και κακοποιούσα το σώμα και το μυαλό μου από εκδίκηση. Αν εξαναγκαζόμουν να προχωρήσω με αυτές τις εγκυμοσύνες εκείνη την περίοδο της ζωής μου, θα ήταν ό,τι πιο σκληρό και σαδιστικό θα μπορούσε να κάνει κάποιος σε μένα και σε εκείνα τα μωρά. Το να μεγαλώνεις παιδιά δεν είναι βόλτα στο πάρκο. Τελικά, απέκτησα δύο καταπληκτικούς γιους τη στιγμή που ήμουν έτοιμη να δώσω ατελείωτη αγάπη, αλλά ήμουν και έτοιμη να αντιδεχτώ. Εμπιστευτείτε εμάς, τις γυναίκες, για να μάθετε τι είναι απολύτως σωστό για εμάς και το σώμα μας. Θέλετε να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό μου? Δεν είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 λεπτά. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ειλικρίνειά της και τη σέβομαι. Και σέβομαι την απόφαση κάθε γυναίκας για να κάνει κάτι αντίστοιχο. Και εννοείται δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί κάτι αντίστοιχο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και μέσα από την καρδιά μου δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ αντίστοιχα αν ήμουν σε ανάλογη θέση. Αν έπαιρνα μια τέτοια απόφαση, όσο και αν ήξερα ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση που θα έρθει. Γιατί, όπως και να το κάνεις, είναι μια καρδιά που χτυπάει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι ακριβώς στη θέση που λέει ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει μέσα από μια ψυχαγωγική εκπομπή. Ωστόσο, αν μιλήσουμε από καρδιάς, θεωρώ ότι είμαι κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή, καταλαβαίνω και τη Σοφία Καρβέλα που έκανε αυτή την ανάρτηση και καταλαβαίνω και την προσωπική της ιστορία. Και ίσως για εκείνη ήταν μια σωστή αντιμετώπιση για αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος ότι καμιά φορά μια νέα ψυχή που έρχεται μπορεί να σε οδηγήσει και σε ένα πιο σωστό δρόμο. Δηλαδή, μπορεί όντως να περνούσε πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο και αυτή να τη φαινόταν ως η πιο σωστή απόφαση, αλλά καμιά φορά δεν ξέρω, σε μια γυναίκα δεν λειτουργεί ένα μωρό και κάπως. Σαν θεραπευτικά, όχι θεραπευτικά ακριβώς, λυτρωτικά. Δηλαδή, πέφτεις επάνω του και ξεχνάς τα δικά σου θέματα. Δεν ξέρω. Εξαρτάται και πάλι, γιατί και η Σοφία Καρβέλα λέει ότι ήταν μόλις σε 20 ετών και αυτό που στην πραγματικότητα λέει ότι είναι ότι πρέπει να σέβονται το πότε μια γυναίκα είναι έτοιμη να γίνει μητέρα. Δηλαδή, και εγώ κάπως είμαι στη μέση όσον αφορά τις εκτρώσεις, αλλά με την έκταση που έχει πάρει αυτό το θέμα και με την απαγόρευση, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λένε και έχει ανέβει στα social media σαν quote, ότι οι άνδρες δεν πρέπει να παίρνουν στα χέρια τους νόμους που έχουν να κάνουν με το γυναικείο σώμα. Πρέπει να σέβονται μια γυναίκα και το πότε η ίδια θέλει να γίνει μητέρα και αν μπορεί να γίνει μητέρα και αν μπορεί να το υποστηρίξει. Γιατί το παιδί δεν είναι. Εγώ μιλάω εκ του ασφαλούς και χωρίς να έχω παιδί. Εσύ σίγουρα ξέρεις καλύτερα. Αλλά είναι μια τεράστια ευθύνη και για πάντα. Και πρέπει να είσαι πανέτοιμος να την αναλάβεις. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τι γίνεται τώρα. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα για μένα να το διαχειριστώ. Γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος γεννιέται στη σύλληψη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό έρχεται από μέσα μου, έτσι αισθάνομαι. Κάποια στιγμή διάβασα μία ανάρτηση μίας κοπέλας για το συγκεκριμένο θέμα τώρα, που με κλώνησε πάρα πολύ. Γιατί μετά από ένα βιασμό, εν πάση περιπτώσει, και μία πολύ δύσκολη συνθήκη έμεινε έγκυος. Παρόλα αυτά, όντως χτυπάει καρδιά μέσα σε ένα σώμα και αυτή η καρδιά που χτυπάει δεν φταίει σε τίποτα, ό,τι και αν έχει συμβεί. Όμως, εγώ συμφωνώ με τη θέση ότι, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να, πώς να σου το πω, να παίρνει ο άλλος την απόφαση για σένα, δηλαδή ο νόμος είναι λίγο, αποφασίζουμε, δηλαδή με την ίδια λογική, πώς να σου το πω, ο νόμος με την ηθική, δεν έχει σχέση η ηθική φραγμή που έχεις και αυτό που αισθάνεσαι μέσα σου και αν θες να προχωρήσεις να το κάνεις ή να μην το κάνεις. Απλά υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες και πολλές κοινότητες που η άμβλωση θεωρείται φόνος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό μπαίνει ο νόμος και λέει ότι εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να αφαιρέσεις μια ζωή. Πώς δεν έχεις το δικαίωμα να αφαιρέσεις τη ζωή του παιδιού σου αφού γεννηθεί? Δεν έχεις το δικαίωμα να την αφαιρέσεις και τότε. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες, δηλαδή είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και ίσως είναι για αυτό το παιδί. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα αν όντως γεννηθεί τελικά. Αλλά η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε τεράστιο debate, θεωρώ. Οι γυναίκες έχουν ξεσηκωθεί. Μιλάμε για πάρα πολύ διάσημες γυναίκες που. Ναι, έχει γίνει χαμός στα social media. Ναι, έχει γίνει χαμός. Έχουν αντιδράσει πάρα πολύ σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι
θα το πω σύμπτωμα, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Δηλαδή ότι θα έπρεπε όλη αυτή η ενέργεια να έχει διοχετευτεί στο πώς δεν θα μένουν έγκυες γυναίκες όταν δεν πρέπει. Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή να είναι παράνομο να το κάνεις χωρίς να προφυλαχτείς. Ίσως. Να, ένας ωραίος νόμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν είναι το πρόβλημα. Πριν φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, σωστή ενημέρωση στα σχολεία. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό που πρέπει στο πριν. Γι' αυτό φτάνουμε και στο μετά και τα ποσοστά είναι τόσο μεγάλα. Γιατί εντάξει, οι αμβλώσεις είναι πάρα πολλές παγκοσμίες. Όχι, είναι ένας δημόσιος διάλογος που πρέπει να γίνεται. Γιατί κι εγώ, ας πούμε, δεν έχω καταλήξει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα να πω ότι αυτό είναι 100%. Αντιλαμβάνομαι και τη Σοφία Καρβέλα, αντιλαμβάνομαι όμως και άλλες γυναίκες που το έχουν κάνει και μετά από χρόνια έρχονται και σου λένε: εγώ το μετάνιωσα που το έκανα αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Πάλι όμως είναι γύρω από σένα και έχει να κάνει με αυτό ότι είναι το σώμα σου, αλλά δεν είναι και το σώμα σου ακριβώς, κατά τη γνώμη μου. Ναι, αλλά είναι. Δηλαδή δεν είναι το νεφρό σου και λες θα το δώσω. Δεν είναι το νεφρό σου, είναι μια ανεξάρτητη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος, μια οντότητα μέσα στο σώμα σου. Και έχεις τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Και κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είσαι αντιμέτωπος με αυτή την ευθύνη και υπόλογος σε αυτή την ψυχή. Κατάλαβες τι εννοώ? Καταλαβαίνω. Αλλά όταν διάβασα, σου λέω κι εγώ, αυτό το κείμενο αυτής της κοπέλας, ράγησε η καρδιά μου. Γιατί αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα δεν είχε ευθύνη γι' αυτό που έχει συμβεί. Mm. Όταν έχεις ευθύνη, όταν δεν προσέξεις, όταν συμβεί χωρίς να σκέφτεσαι καθαρά, όταν έχεις πιει, όταν έχεις μεθύσει, όταν έχεις. Εκεί έχεις ευθύνη. Είναι δική σου ευθύνη. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχεις ευθύνη. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι τεράστιο θέμα. Να κάνουμε κοινωνική εκπομπή σήμερα. Θα κάνουμε μια μαγειρική εκπομπή. Θα κάνουμε μαγειρική εκπομπή. Μαγειρική? Βεβαίως. Γιατί η Σπυριδούλα και ο Μανώλης είναι στην τελική ευθεία. Είναι ο ένας αντιμέτωπος με τον άλλον, γιατί πάνε στο τελικό του Masterchef. Τα θυμάσαι που τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Εμείς στο spoiler σου, μια χαρά έπεσε μέσα. Εντάξει, δεν τα έβγαλα μόνο εγώ, όλος ο κόσμος το ξέρει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε πάνω κάτω. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποιος θα είναι ο νικητής, με την έννοια ότι θα είναι και ζωντανά ο τελικός. Επομένως, δηλαδή θα γίνονται κάποιες δοκιμασίες και ζωντανά θα βγει ο Masterchef που θα είναι ή άντρας ή γυναίκα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Τι εννοείς? Τελικός live στο Masterchef. Νομίζω πως όχι, δεν νομίζω. Ένα μέρος πάντα ήταν live. Ας πούμε και στο αυτό που ήταν στο Μέγκα, θυμάσαι που δεν είχε γίνει ποτέ ο τελικός και δεν βγήκε ποτέ. Αυτό ήταν να γίνει live και αυτό. Αλλά δεν έγινε ποτέ και δεν είχε βγει ποτέ μέσα σε εκείνη τη σεζόν. Πάμε να δούμε και να γνωρίσουμε από την αρχή του προγράμματος τη Σπυριδούλα και το Μανώλη και πώς εξελίχθηκαν μέσα από το MasterChef. Μούλα και μοίρα μου να πέσω με την καλύτερη Σπυριδούλα του Βόλου. Δεν είσαι εδώ και όχι. Έχω τον καλύτερο μαραθωνιοδρόμο Παριανό στο τελικό μαζί μου. Με τη στοιχομηθεία αυτή και χαρά που δεν μπορεί να κρυφτεί, Μανώλης και Σπυριδούλα έφτασαν στον τελικό του Masterchef. Είμαι στο τελικό και είναι το όνειρό μου από την αρχή. Το είπα την πρώτη μέρα και δεν το κατάλαβε κανένας. Έκανα την πιο βαριά δήλωση και όλοι με κράξαν, όλοι φωνάζαν. Δεν είμαι καθόλου προληπτικός, αλλά δεν αφορέσω αυτό εδώ. Από την πρώτη κιόλας οντισιόν, η Σπυριδούλα έκανε χαμό. Σίγουρα εγώ δεν είμαι οποιαδήποτε. Είμαι η επόμενη Ελληνίδα Masterchef. Μπορεί να επέλεξα όμως την Πάπια, αλλά σίγουρα μέσα στο παιχνίδι είναι το μόνο σίγουρο δεν θα κάνω την Πάπια. Κάποιες κοπέλες αναφερθήκαν ότι έχω μπει στην blacklist ήδη. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να έρθει μπροστά μου μαγειρικά, δεν φοβάμαι κανέναν. Και αν θεωρούν ότι η blacklist θα με φτάσει στην πρωτιά, είμαι στην blacklist και δεν φοβάμαι. Πιο εγκρατής, αλλά με σιγουριά αρκετή, εμφανίστηκε ο Μανώλης στη δική του οντισιόν. Ελπίζω να πάρω ποδιά και είναι ένας στόχος και ένα επίτευγμα που σίγουρα το θέλω και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό και θα μπω στο bootcamp. Βασίζομαι στην τεχνική μου, θεωρώ ότι τα έχω πάει πολύ καλά, αρκετά καλά. Μέσα από δοκιμασίες πολλές, δοκιμάζοντας πάντα τις αντοχές τους, τα παιδιά έφτασαν στον τελικό. Μετά από πολλά κιλά λαχανικά, σοταρίσματα, κρέατα, ψάρια, θαλασσινά, καταλήξαμε στους δύο τελευταίους. Μπροστά μας έχουμε ή τον επόμενο Έλληνα Masterchef ή την πρώτη Ελληνίδα Masterchef. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου, αλήθεια. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο δεν έχω αναμνήσεις πριν από το Masterchef. Έχουν σβηστεί όλες οι αναμνήσεις μου και θυμάμαι μόνο πράγματα από εδώ μέσα. Νομίζω ότι είναι ένας άλλος. Δεν είμαι εγώ αυτός που το ζει όλο αυτό. Το μόνο που απομένει είναι η ανάδειξη του νικητή που θα φτάσει ένα από τα δύο παιδιά στην κορυφή. Τη φοβάμαι πάρα πολύ. Σαν αντίπαλο. Τι φοβάμαι. Γιατί τα θέλει όσο τίποτα άλλο. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Μία μας έμεινε να φάμε. Μία κοκκινομάλα από το Βόλο. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι.
Μη φύγει κανείς. Μάλιστα, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Υπάρχει μια παραφιλολογία και μια έντονη, να σας πω, διαρροή, θα το έλεγα, βεβαίως. Όχι διαρροή ακριβώς. Κάτσε λίγο, δεν είναι live ο τελικός? Είναι live. Α, ωστόσο, τότε τι διαρροή? Μισό λεπτάκι. Την εβδομάδα που μας πέρασε αποχώρησε ο Κράτς. Ο Χρήστος ο Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κράτς. Έτσι. Θεωρήθηκε από πάρα πολλούς και στο Twitter έγινε χαμός ότι ήταν λάθος και εσκεμμένα έφυγε εκείνος από την παραγωγή. Διότι αυτοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και η Σπυριδούλα και ο Μανώλης, έκανε μια συνταγή που, με κάτι μίδια που πήρε από το πάτωμα, mm-hmm. το οποίο ήταν λάθος και κάτω από όλες τις συνθήκες θα κοβότανε, και η Σπυριδούλα παρέδωσε ένα πιάτο το οποίο ήταν ομό σχεδόν. Μάλιστα. Άρα, σε σχέση με αυτό, στο Twitter θεώρησαν ότι ήταν λάθος να φύγει ο Κράτς που είχε δώσει ένα καλύτερο πιάτο. Στημένο εννοείς? Στημένο δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς. Όχι. Στημένο δεν μπορούμε να το πούμε με το δεδομένο ότι, ας πούμε, το γεγονός ότι το μύδι εμείς το είδαμε ως τηλεθεατές, δεν απαραίτητο το έχουν δει και οι κριτές. Ή τους έχουν ενημερώσει ότι μαγείρεψε από κάτω. Το πήρε η κάμερα, μπορεί να το. Συγγνώμη, γιατί πήρε το μύδι και έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω και το πήρε και το έβαλε. Δηλαδή. Φοβερό. Σε παλιότερα επεισόδια έχουμε δει κάποιον να αποβάλλεται. Ναι. Προφανώς δεν το είδαν ότι πήρα το πάτωμα. Προφανώς δεν το έχουν δει οι κριτές. Δεν ξέρουμε αν τους ενημέρωσαν μετά ή αν το είδαν το περιστατικό το συγκεκριμένο. Ωστόσο, ξέσπασε πάρα πολύ μεγάλη θύελλα στο Twitter για το γεγονός ότι έφυγε ο Κράτς. Και μάλιστα θύμα όλου αυτού του πράγματος που έγινε στο Twitter ήταν ο Κουτσόπουλος, ο Σεφ, γιατί εκείνος ήταν που έβγαλε, ας πούμε, μια δημοσίευση για τον Χρήστο που καλό ταξίδι και όλα αυτά που γράφουν μετά όταν αποχωρεί κάποιος. Και γι' αυτό λένε οι περισσότεροι, λοιπόν, ότι ενδεχομένως υπάρχει μια εντός εισαγωγικών εύνοια ως προς τη Σπυριδούλα. Δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι καθαρά φτιαγμένος για reality. Επομένως προσπάθησαν να την κρατήσουν μέχρι το τέλος. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν το πολύ πιστεύω, γιατί όλα αυτά πάντα υπάρχουν σε ένα reality. Δηλαδή ότι τάχα μου κάποιον προστατεύει παραγωγή και κάποιον άλλον. Πάντως να σου πω κάτι. Την άλλη φορά που λέγαμε εδώ με την Ελένη να βγει η Σπυριδούλα για να βγει μια γυναίκα, Masterchef κτλ. Ναι. Εμένα μου στείλανε κάποια μηνύματα στο Twitter και μου λέγανε τώρα αυτό που λες δεν είναι σωστό. Τι να βγει γυναίκα, σεφ είναι. Ποιος είναι ο καλύτερος σεφ? Και να σου πω κάτι, έχουν δίκιο. Βέβαια, εννοείται. Δηλαδή, ναι, όχι, απλά το λέω. Α. Γιατί μετά που το έλεγα, άρα λέω ναι, ρε παιδί μου, όντως είναι άδικο. Δηλαδή, ποιος είναι, επειδή εμείς έχουμε δηλαδή, τα δικά μας τα φεμινιστικά, ναι, είμαστε στο. Όχι. Και εγώ το άκουσα. Ο καλύτερος. Ας και αρχίσω καλύτερος, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και να σου πω κάτι, με τη Σπυριδούλα φοβάσαι λίγο να πας σε ένα μαγαζί και να πεις παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με το σεφ. Να μην σου αρέσει ένα πιάτο. Φοβάσαι μη σου φέρει καπέλο. Δηλαδή, α, είναι τέτοια έτσι. Είναι λίγο τέτοια. Α, είναι λίγο νευρά. Έχει τα νεύρα της γενικότερα. Mm. Αλλά δεν ξέρω αν μαγειρεύουν καλά ή όχι, γιατί εμείς δεν δοκιμάζουμε τα πιάτα. Επομένως δεν είμαστε αντικειμενικοί. Κατάλαβες. Η λεπτομέρεια κρίνεται πάντως στο αποτέλεσμα. Στο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα. Έχουμε μία ακόμα εκπληξούλα για το Masterchef. Μείνετε μαζί μας, γιατί έρχεται και ο τελικός. Αυτό είναι η τελευταία εβδομάδα, λοιπόν. Έρχεται ο Αλέξης Γεωργούλης στην παρέα μας και πάρα πολλά ακόμα καυτά νέα που έχουμε κρυμμένα εδώ στο τσεπάκι μας. Δεν έχεις τσεπάκι? Δεν έχω τσεπάκι σήμερα, όχι τίποτα. Εδώ, στο μπούστο της Ελένης. Α, ναι. Κουράνε τα πάντα σήμερα. Παιδιά, να μην ξεχνάμε τα 1000 ευρώ μετρητά που διεκδικείτε στα 14584, γιατί καλά και τα δώρα που σας δίνουμε από εδώ και από εκεί, όμως σαν τα μετρητά δεν έχει να πας να πάρεις κούκλα μου, αγόρι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Έλα, ονοματεπώνυμο, στο 14584 ή 14584, ένα τηλεφωνάκι άμα βαριέσαι να γράφεις. Δεν σε βάζουμε σε κόπο, εμείς λεφτά θέλουμε να σου δώσουμε. Άμα δεν τα θες, πάρε τηλέφωνο, άμα δεν θες να γράφεις, πάρε τηλέφωνο. Το κατάλαβες? Στείλε μήνυμα και πάρε τηλέφωνο μέχρι να οργανωθούμε και να ξανάρθουμε. Τι σημαίνει. Το κορίτσι μας εδώ, η Ελενίτσα μας, που είναι και εξώφυλλο.
Το πρώτο μου εξώφυλλο. Το πρώτο της εξώφυλλο. Ήρθε όμως η Μέρη Αργυρό. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, δεν με προλαβαίνει. Τι να προλάβει εδώ, κουλή, μόνη. Κοπέλα, τώρα μαθαίνω τηλεόραση. Ναι, τώρα μαθαίνω τηλεόραση. Κάνω τα πρώτα μου βήματα. Και εδώ ήρθε η κοπέλα με τα πόδια, τα καυτά, τα μαυρισμένα, τα λαμπερά. Να δείξει λίγο πουτάκι επιτέλου αυτή την εκπομπή. Μέρη Αργυριάδου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι κάνετε? Κάνεις αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ στην τηλεόραση. Τι? Που μιλάνε μεταξύ τους, αλλά κοιτάνε την κάμερα. Καλημέρα, Μέρη Αργυριάδου. Εγώ σας καλημέρισα, παιδιά, πριν. Είπα να καλημέρισα τον κόσμο τώρα. Βλάκα κάνω. Λοιπόν, πού πάμε? Πάλι στη Masterchef, παιδιά, θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα του Masterchef. Mm-hmm. Γιατί θυμάστε προημερών, είχε γίνει μία, στο πλαίσιο έτσι των δοκιμασιών που γίνονται με τους παίκτες, είχε πάει στο Masterchef ο Pastrychef Κρήτωνας Πούλης και οι παίκτες καλέστηκαν να κάνουν σφαίρα σοκολάτας με κρέμα βανίλιας, καραμέλα λατισμένη και καραμελωμένα φουντούκια. Συγγνώμη, αυτό το σας έχει τύχει να το φάτε ποτέ? Ναι. Ο Θεέ μου. Ναι, αλλά είναι δηλαδή πολύ... είναι αυτό που είναι αυτή η μπάλα σοκολάτας και έρχεται και ρίχνει κάτι από πάνω καυτό. Εμένα σοκολάτα πάλι. Μία μικρή λάβα. Δεν σ' αρέσουν πολύ. Όλα αυτά που γίνεται νιανιά μετά, δεν θέλω. Εγώ θέλω να είναι κομμάτι. Μα είναι σαν σουπίτσα. Αυτό δεν μ' αρέσει, που είναι όπως θα είναι μέσα στο μάχη μου. Δεν το θέλω έτσι κανονικό, σαν να... Να το κόβεις, παιδάκι μου, να κάνει κράτ. Είναι κάπως γκουρμέ, είναι πάρα πολύ πάντων, δύσκολο, αυτό παιδιά. Τους δυσκόλεψε πάρα πολύ, πάρα όμως. Πολύ τους δυσκόλεψε. Και η Κατερίνα Χατζηιωάννου πήγε, συνάντησε το Κρήτωνα Πούλη. Και τελικά πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις αυτή την μπάλα με την σοκολάτα. Έπρεπε να κάνουμε ένα τέτοιο challenge εδώ. Ναι, ναι, παιδιά. Δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Κρίμα. Για πάμε να δούμε τι έκανε η Κατερίνα μας. Κρήτων, γεια σου. Καλησπέρα. Βρεθήκαμε εδώ στο εργαστήριό σου, γιατί θέλουμε να μας δείξεις τη διαδικασία της σοκολατένια σφαίρας. Το πιο βασικό είναι να δώσουν βάση βασικά και λεπτομέρεια στις θερμοκρασίες. Ιδανικά για την μαύρη είναι στους 29. Αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε τη σοκολάτα που θέλουμε. Όσο πιο γρήγορα κάνουμε την κίνηση, τόσο πιο λεπτή θα είναι και η στρώση της σοκολάτας που θα είναι στο ημισφαίριο. Από το MasterChef, ποιος έφτασε πιο κοντά στη διαδικασία της παρασκευής της σοκολατένια σφαίρας? Ο Ζαχίρ λίγο είχε κολλήσει σε κάποια θέματα και είχε αγχωθεί αρκετά. Ναι, το έχω βάλει και βράζει αυτό. Ωραία. Πιο κοντά σε όλους είναι για μένα ο Παντελής και η Σπυριδούλα, γιατί βάλανε όλα τα στοιχεία του γλυκού στο πιάτο. Έλα, μην τρελαίνεσαι, Παντελό. Μην κολλάει το μυαλό σου, βρες λύση. Τι λύση να βρω, ρε παιδί. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο MasterChef? Αρχικά ήταν πολύ ωραία, γιατί ξαναβρήκα τους φίλους μου που είχα πολύ καιρό να τους δω, τους κριτές. Μου άρεσε το ότι έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο της γαστρονομίας στην Ελλάδα από τότε που έχω φύγει, γιατί λείπω αρκετά χρόνια από την Ελλάδα. Έχουμε βάλει τη σοκολάτα στα τσέρκια, είναι στη θερμοκρασία που έπρεπε. Τώρα πρέπει να μπει ψυγείο για πολύ λίγα λεπτά. Να σεταριστεί. Απλά πρέπει κατευθείαν με το που βγει από το ψυγείο να τραβήξουμε τη σοκολάτα με αυτόν τον τρόπο. Και κατευθείαν βγαίνει. Πανεύκολο μέχρι στιγμή. Το κάνω εγώ μετά, έτσι. Fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here. Και για να κολλήσουν οι δύο σφαίρες με μέσα το γλυκό, ας το πούμε, απλά κάνεις το ίδιο πράγμα. Να ισιώσει η επιφάνεια όσο μπορείς και απλά το τοποθετούμε πολύ προσεκτικά πάνω από πάνω. Ποιος πιστεύεις ότι θα βγει νικητής στο MasterChef? Θα έλεγα η Σπυριδούλα. Είσαι και φίλος με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Το Λεωνίδα ήμασταν από την ίδια περιοχή, μεγαλώσαμε στη Νέα Σμύρνη. Πολύ φίλος, πολύ καλό παιδί, αξιόλογος στη δουλειά του. Πού μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει τη συγκεκριμένη σφαίρα και πού να σε βρει? Πολύ σύντομα θα μπορούμε να έχουμε και γλυκά και παγωτά να πουλάμε στο εργαστήριό μας εδώ στον Πειραιά. Οι πελάτες θα μπορούν να κάνουν παραγγελία 2 μέρες ή 1 μέρα πριν για να τους τη φτιάχνουμε και να το δοκιμάσουν το γλυκό. Αχ, Κατερινάκη, δεν έφερες και λίγο εδώ όμως. Παιδιά, εύκολο! Πανευκολούρα, παιδιά, τώρα τι να λέμε. Έτσι, για πλάκα. Μην καλέ. Η ζαχαροπλαστική είναι το πιο δύσκολο πράγμα, σοβαρολογείς τώρα. Όχι, εύκολο να κάνεις αυτή τη σφαίρα, σιγά, και εγώ το κάνω. Όντως, και εγώ το κάνω. Τόσο σοβαρά μιλάς. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Καταρχάς, για να κάνεις αυτό, θα πρέπει να φτιάξεις το μείγμα. Εντάξει, πες ότι το έχω έτοιμο. Κοίτα όμως με το δαχτυλάκι. Δεν το έχεις έτοιμο. Όχι, δεν το έχεις έτοιμο. Πες. Δεν θυμάσαι την ιστορία με το προφιτερόλ, να την ξαναπώ την προσωπική μου ιστορία?
Που ήμουν καλεσμένο στο Λιάγκα και στη ΦΕΗ και έπρεπε να πάω να γλυκώ ένα προφιτερόλ. Και κάνω προφιτερόλ, σας το έλεγα και χθες στο γραφείο. Και ξεχνάω να βάλω ζελατίνη και δεν έπιζε με τίποτα. Μου στο σπίτι σου. Κοιμήθηκα και γίνω το βράδυ σπίτι σου. Και λέω. Τόσο άγχος είχες να πας στη ΦΕΗ και στο. Όχι, έπρεπε να το φτιάξω στο σπίτι. Μπήκε και η μουσική. Και μετά. Μεγάλη αποτυχία. Πάω το πρωί-πρωί και παίρνω από το σογροπλαστείο ένα προφιτερόλ. Άλλο, το βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω κάτι κουφέτα που είχε ο Φίλιππος, τα βάζω από πάνω και τα κάνω λίγο αφταρμάς. Ναι, αυτά κάτι... τα χρωματιστά, τα παιδικά. Τώρα δεν είναι αυτά. Και πάω στην εκπομπή και τι μου λένε. Εντάξει, πολύ χάλια το προφιτερόλ. Εν τω μεταξύ, ήταν από ζαχαροπλαστείο. Τέλος πάντων, ήταν μια προσωπική μικρή ιστορία. Να, τι σου πήρα. Αυτή η μουσική δεν πάει όμως. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να ξέρεις τι, να προετοιμάζεις τους ανθρώπους, να ξέρουν τι ιστορία θα πεις, να βάζουν το ανάλογο. Ωραία. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ιστορίας, θέλω να σας πω, θα πάω Eurovision. Αν έχετε κάτι σε Eurovision στο τραγούδι, μπορείτε να το βάλετε, γιατί θα πάμε σε Eurovision. Βεβαίως. Γιατί έγινε και ο πρώτος ημιτελικός στην Τρίτη και ο δεύτερος ημιτελικός στην Πέμπτη. Έχουμε δει πλέον όλα τα τραγούδια. Τα στοιχήματα δεν μας ευνοούν, παιδιά. Δεν ξέρουν. Προσέχτε αυτοί. Λίγο, δεν μας ευνοούν τόσο αυτοί. Πολύ. Εννοείται, γιατί εγώ θεωρώ ότι και η Τάμτα και η Ντούσκα είναι από τις πιο ωραίες παρουσίες κατά τη γνώμη μου στο Eurovision. Πρέπει να αλλάξει μαλλί. Ποιος θα το πει, η Τάμτα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, τόσο καιρό γνωρίζεστε. Εσένα σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Κοίτα. Και εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ. Εγώ δεν φαίνεται πυκνό το μαλλί. Παιδιά, η Τάμτα γενικότερα είναι fashion icon. Ναι. Είναι icon. Όχι, δεν με πειράζει το καρέ. Θέλει το καρέ, δεν θέλει τη μαλούρα. Εγώ δεν το ξεπεράσω, αλλά είναι. Επειδή είναι βρεγμένο, wet look. Με πάτε σε άλλο θέμα. Τι ήθελες να πεις. Πάω να σας δείξω τα πιο επικά τέσσερα. Εντάξει, να δούμε τον ανταγωνισμό. Ας δούμε τον ανταγωνισμό. Πάμε να δούμε τον ανταγωνισμό. Ποιες χώρες είναι κοντά στη νίκη και ποιες πρέπει να φοβόμαστε. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για την Ελλάδα και την Κύπρο σήμερα το βράδυ. You need my love, baby, baby. Η Κύπρος θα ανέβει 11η στη σκηνή, ενώ η Ελλάδα 13η και ανάμεσά τους θα εμφανιστεί το μεγάλο φαβορί Duncan Lawrence από την Ολλανδία, που τα στοιχήματα δίνουν 43% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό. Σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά, η υπερπαραγωγή της Αυστραλίας φαίνεται να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Το Too Late for Love της Σουηδίας με τον John Ludvig έρχεται τρίτο στα στοιχήματα. Πέρα από την Kate Miller-Hatke της Αυστραλίας, φαίνεται πως ο φετινός διαγωνισμός θα είναι αντρική υπόθεση. Στην τέταρτη θέση στα στοιχήματα έρχεται ο Ελβετός Λούκα Χάνι με το She Got Me. Ενώ την τελική πεντάδα συμπληρώνει το Αζερμπαϊτζάν με το Truth. Ιταλία, Ρωσία και Ισλανδία ακολουθούν, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος είναι εκτός δεκάδας. Πώς θα φάνηκαν οι... Είναι δύσκολη χρονιά. Αλήθεια. Είναι λογικό, ναι, ναι, ότι είναι φαβόρι αυτό που είναι φαβόρι πάντως για πρωτιά, πιστεύω εγώ. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, της Ολλανδίας. Της Ολλανδίας είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι απλή σκηνική και είναι και ωραίο αγόρι αυτός. Ακριβώς. Που αυτό μετράει. Είναι, ναι, ωραίο, είναι. Δεν έχει πολλά πολλά, τον βλέπεις τραγουδάει, βγαίνει αδίαστα, μια χαρά. Έχει πολύ ωραία φωνή. Επίπεδο... Το άλλο ποιο είναι που είπαμε εμείς. Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα βλέπουμε τον Ελβετό, βέβαια, που επίσης. Α, τώρα βλέπουμε τον Αζερμπαϊτζανό. Που είναι από το Αζερβαϊτζάν, γι' αυτό λέγεται και Αζερβαϊτζάνος. Αζέρος λέγεται. Ναι, το ξέρω. Ο Αζερβαϊτζάνος. Αζερβαϊτζάνος. Τέλεια. Θέλω να σας πω ότι η Ελβετία
είναι ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ το Fuego σε κάποια σημεία. Δηλαδή, κάποιες καραμούζες που παίζουν εκεί, αυτές οι δυνατές που είναι πολύ μπιτάτες κτλ., μοιάζουν πολύ με το Fuego. Ωστόσο, είναι μια πολύ ωραία παρουσία, πολύ δυνατή, πολύ pop. Και ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ μέσα από την σκηνή. Δηλαδή, άμα δείτε την υποδοχή του κόσμου, είναι πάρα πολύ δυνατή. Όπως και στο τραγούδι. Να το βλέπετε, αυτός ο πιτσιρικάς. Ορίστε. Αυτό που ακούγεται δεν είναι το. Όχι, αυτό που ακούμε τώρα δεν είναι η Ελβετία. Αυτό που βλέπουμε είναι η Ελβετία, που έχει και πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Γενικότερα, εγώ θα σας έλεγα ότι θα φοβόμουν και τη Σουηδία, αν και δεν είναι ωραίο τραγούδι. Δηλαδή, είναι μια μπαλάντα που θυμίζει πολύ την αυστριακή μπαλάντα την περσινή. Όπως και τη Αυστραλία. Εμένα σήμα. Δεν μου άρεσε το τραγούδι, αλλά σαν σκηνική παρουσία. Ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι που θεωρείται. Για να σας πω κάτι. Στην Eurovision όμως. Όχι, όχι, να πεις. Ναι, σου ήρθε να πεις και θα σε κόψω εγώ. Γρήγορα. Επειδή φέτος έχει πάρα πολύ καλά τραγούδια, εντάξει. Είναι 5-6 πολύ δυνατά. Θα κερδίσει αυτό που έχει η χώρα που έχει τις καλύτερες συμμαχίες. Γιατί πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision, από ό,τι θυμάμαι εγώ από μικρός. Έβλεπα, ας πούμε, η Ελβετία. Η Σουηδία ψηφιζόταν από όλες τις χώρες της Όπως εμείς ψηφίζουμε και την Κύπρο και την Ελλάδα. Ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Οπότε αυτός που ξεχωρίζει, ξεχωρίζει. Γι' αυτό το λόγο κερδίσαμε κι εμείς. Εμείς είχαμε την Κύπρο. Παίζει και το τραγούδι. Γιατί όταν είχαμε βγει με την Έλληνα Παπαρίζου, ποιες χώρες είναι. Έκατσε μία φορά. Αυτό σου λέω. Δηλαδή και με καλό τραγούδι να έχει, αν δεν έχει, πιστεύω εγώ, συμμαχίες, δεν βγαίνει. Και πάλι όμως ξεχωρίζει το καλό τραγούδι όσες συμμαχίες. Και να έχει ξεφεύγει λίγο. Οι συμμαχίες, παιδιά, παραμένουν κάθε χρόνο. Αλλά δεν είναι κάθε χρόνο ίδιο. Νικητής. Αυτό σημαίνει ότι τη διαφορά, η διαφορά κρίνεται σε λεπτομέρειες, ναι, αλλά αν αξίζει το τραγούδι, όπως βγήκε η Έλενα, όπως φτάσανε σε πάρα πολύ καλές θέσεις και όλοι οι υπόλοιποι μετά, γιατί δεν ήταν μόνο η Έλενα που βγήκε πρώτη, όπως και η Ελένη. Ας πούμε η Αγγλία ποτέ δεν ψηφιζότανε. Για καλό τραγούδι να έχει, δεν θα βγει ποτέ πρώτη, πιστεύω. Εγώ. Άμα είναι η Λευκορωσία, ας πούμε, θα βγει πρώτη. Εγώ νομίζω ότι η Αγγλία δεν το παίρνει και πολύ στα σοβαρά. Ακριβώς. Και τα τραγούδια που παρουσιάζει δεν ασχολείται τρομερά. Στην Αγγλία δεν γνωρίζουν. Έχω τύχει σε περίοδο Eurovision και δεν είναι όπως είμαστε εμείς εδώ που παθαίνουμε πανικό, το βλέπουμε. Εντάξει, ενδιαφέρει μια μερίδα του κόσμου, αλλά δεν είναι αυτό που είναι. Γιατί εμείς πριν την Έλληνα, βρε Παύλο, ασχολιόμασταν έτσι με αυτό το. Εσύ μου πριν την Έλληνα δεν ασχολούμασταν. Παιδιά, πώς δεν ασχολούμασταν. Είχε πάει ο Σέξ Ρουβά πριν την Έλληνα από πάνω. Παιδί μου, για τον Τίκλε. Ήσουν στο δημοτικό, δεν θυμάσαι. Γλυκούλα μου. Καλή επιτυχία να πούμε και στην Τούσκα και στην Ντάμπτα. Καλή επιτυχία. Πολύ ωραίες παρουσίες, δυνατές. Δεν έχει σημασία η θέση. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ ωραία την παρουσία μας ως Ελλάδα και ως Κύπρος στην Eurovision. Και πάνω από την αξιοπρέπεια. Παιδιά, στον πρώτο τελικό ήταν οι δύο εμφανίσεις που ξεχώρισαν. Παιδιά, και δεν σημαίνει τίποτα στα στοιχήματα. Αυτά έχουν ανατραπεί πάρα πολλές φορές τώρα. Μην τρελαθούμε. Στείλτε ενέργεια και αστέρια και να ψηφιστούμε καταρχήν μεταξύ μας. Που είναι το πιο βασικό. Όμως από τις παρουσίες μας στην Eurovision πρέπει να περιμένουμε και τη Φουρέιρα που θα πάρει μέρος σήμερα στην Eurovision. Πάμε να δούμε τις πρόθεσεις που έκανε χθες η σκηνή της Eurovision. Εκρηκτική η παρουσία. Νομίζω θα. Φαντάζομαι αυτό θα πει. Αυτό θα πει, ναι. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχα καταλάβει ποιο είναι. Α, θα κάνουν δηλαδή αλλαξοτραγουδιές. Ναι. Όχι, δεν θα πει το Fuego, παιδιά. Μόνο αυτό θα πούνε. Μαζί με την Βέρσκα Σεντούσκα που το είχε τραγουδίσει αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα έχουν ανεβάσει και στο account του το ημπρόβα που κάνει σε ένα στούντιο. Οι δυο του μαζί και συναντήθηκαν για να τραγουδήσουν. Για μένα, ακούτε πώ σα το λέω τώρα, αυτή η παρουσία θα ξεπεράσει πολλέ άλλε που διαγωνίζονται. Καταρχήν να σου πω κάτι, και μόνο που πας με τον αέρα, ότι δεν είσαι ένα διαγωνιστής, βγαίνεις με άλλο αέρα. Θα είναι άνετη, χαρούμενη, πάει εκεί μόνο για να σκεφτεί. Μην σα πω, θα ξεπεράσει και τη Μαντόνα. Παιδιά, είναι και πολύ τιμητικό. Είναι πάρα πολύ τιμητικό το ότι πέρυσι διαγωνίστηκε και φέτος την καλούν σαν θρύλο της Eurovision. Γιατί στο πλαίσιο αυτό την κάλεσαν και τη Φουρέιρα και τη Βέρσκα. Ναι, σαν τους θρύλους και τις εμφανίσεις που άφησαν ιστορία. Γι' αυτό
μπορεί να μην νίκησε, αλλά θα εμφανιστεί στη Eurovision. Επίσης, περιμένω selfie Μαντόνα με Φουρέιρα, να ξέρετε. Ούτε καν. Δεν θα την πλησιάσει Μαντόνα κανένα. Ούτε κουνούπι θα την πλησιάσει. Γιατί ρε, εσύ, εκεί στα backstage δεν θα βρεθούν στον καφέ. Ναι. Θα πάει η Μαντόνα, πάει από το κυλικείο να πάρει ένα καφέ για να βγει πριν. Τα καμαρίνια είναι πίσω από την δίπλα. Καλά, σοβαρολογείτε τώρα. Ναι, εγώ πέρυσι στα Mad Awards ήμουνα καμαρίνι-καμαρίνι με τον Μάρκο Σεν Μαρτίνο. Ξέρεις πόσο σημαντικό ήταν αυτό για το παιδί μου. Εδώ Έλληνες τραγουδιστές δεν τολμά να σας πλησιάσει, έρχονται. Όχι, όχι, όχι. Οι ξένοι δεν είναι έτσι, Παύλο. Μεταξύ του οι καλλιτέχνες όμως. Εμένα μου έχει τύχει Έλληνας τραγουδιστής, δεν θα το πω τώρα ποιο είναι γιατί είναι πολύ hot όνομα. Είχα πάει για γύρισμα στο μαγαζί και ήμουνα έξω. Πριν βγει σε σκηνή, μια σκηνή τεράστια. Και μου λένε πρέπει να περάσετε έξω. Λέω γιατί. Γιατί θέλω, όταν περνάει από το διάδρομο, θέλει να είναι εντελώς μόνος του για να αυτοσυγκεντρώνεται. Λέω τώρα θα δω και θα συγκεντρωθεί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση που λες. Δεν είδατε τώρα στα βραβεία τι ήταν, που ήταν η. Που έβγαινε η Λόπεζ από τον μπάνιο και. Και η Κέιτι Πέρι έβαζε το σάντουιτς. Η Κέιτι Πέρι έβαζε το σάντουιτς, πάρα πολύ ωραία. Καλά. Και πέρασε και την. Η Κέιτι Πέρι και η Τζένιφερ Λόπεζ. Ναι, αυτό λέω. Η Κατερίνα Ντούσκα όμως έχει στείλει ένα μήνυμα. Θες να το ακούσεις. Θέλω. Γεια σας παιδιά, είμαι η Κατερίνα Ντούσκα. Σε όλους τους Έλληνες, όλου του κόσμου, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να μας στηρίξετε στο μεγάλο τελικό του διαγωνισμού της Eurovision, ψηφίζοντας νούμερο 13, ψηφίζοντας Better Love, ψηφίζοντας την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, όλη μου την αγάπη. Μουα. Πολύ ωραία Lucky παρουσία. 13, Lucky 13. Πολύ καλή παρουσία, μπράβο της. Ναι, ναι, όχι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γλυκύτατη στο μήνυμα που έστειλε. Ναι ρε παιδί μου, και είναι ξέρεις τι, απλά είναι αυτό με τη Eurovision που τώρα έχει σκάσει τόσο σοου. Και αυτό είναι σοου, απλά φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουν να μας δουν καλά. Θα μποθούν από τα... Τι να πρωτοδούν, θα ήθελε λίγο πιο υπερπαραγωγή το δικό μας. Ήθελε λίγο μεγαλύτερο αυτό το αποπίσω. Μια χαρά είναι, παιδιά, να δώσουμε. Λίγο... Για να δούμε, είναι δεν μια ωραία ελληνική υπογραφή. Εδώ είναι στα στοιχήματα ο άλλος μόνο με το πιάνο. Δεν ξέρεις τι θα κάνει κλικ στον κόσμο. Πήγε με ένα πιανάκι, την έφερε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλετε να συνδεθούμε λίγο με Τελ Αβίβ, γιατί είμαστε παραγωγή, όχι αστεία. Και τον Κώστα Παπαποστόλου που είναι εκεί, να μας πει ακριβώς ποιο είναι το κλίμα, ποιος είναι ο παλμός, τι συμβαίνει. Συναντήθηκε η Φουρέιρα με τη Μαντόνα ή όχι ακόμα. Όλα αυτά. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλό μου από το Τελ Αβίβ. Τι κάνετε. Καλά, καλά. Εσύ πες μας εκεί τι γίνεται. What are you doing? Λοιπόν. Σε λιγότερο από 10 ώρες, σε 12 ώρες συγγνώμη, θα ξεκινήσει η τελική βραδιά της Eurovision και όλοι θα περιμένουμε να δούμε και την Κατερίνα Ντούσκα, την Ντάμπτα, την Ελένη Φουρέιρα και φυσικά τη Ματώνα για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα όπου υπάρχουν δραστηριότητες της Eurovision γίνεται ένας χαμός. Έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος για να δει την Eurovision, συγγνώμη. Και θέλω να σας πω ότι και με πάρα πολλούς Ισραηλινούς που μιλάω, μου λένε ότι θα μαζευτούν σε διάφορα σημεία της πόλης όπου θα υπάρχουν τεράστιες γιγαντοοθόνες για να αποκλειθεί ο διαγωνισμός και θα μαζευτούν εκεί λοιπόν για να δουν το show και για να δουν φυσικά και τη Μαντόνα, το οποίο είναι πολύ hot, θέλω να σας πω εδώ πέρα η Μαντόνα, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τους Ισραηλινούς και οι Ισραηλινοί την αγαπάνε. Καλά, τώρα... πήρε και ένα εκατομμύριο βέβαια, Κώστα μου. Αλήθεια. Δεν ήρθε και αφιλεγόντος. Ναι. Πήρε ένα εκατομμύριο, ένα ιδιωτικό τζετ. 125 άνθρωποι είναι μαζί της για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Εντάξει, είναι και η Μαντόνα. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, απλά δεν πήγε μόνο για την αγάπη της. Αυτό λέω. Εντάξει. Αλλά το κοινό της Eurovision θεωρώ ότι είναι και το κοινό της Μαντόνα. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Θέλω να πω, αυτό βλέπουμε τώρα. Κώστα, δεν το βλέπεις εσύ, αλλά το βλέπουμε εμείς και τηλεθεατές. Είναι η πρόβα της Μαντόνα στη σκηνή της Eurovision και αυτό αποδεικνύει ότι επίσημα πλέον θα παρουσιαστεί. Γιατί υπήρχε ένα θρίλερ, θα παρουσιαστεί ή δεν θα παρουσιαστεί. Όντως έκανε την πρόβα της χθες και βλέπουμε πλάνα από την πρόβα της. Θεωρώ... Κάποιος βλέπεις τώρα, έχει κρυφτεί πίσω από καρεκλίτσα. Προφανώς έχουν αδειάσει το σύμπαν. Ναι. Έχει κρυφτεί σαν ποντικάκι μέσα στο στάδιο και έχει τραβήξει το... Αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Εξυπηρετεί και την Eurovision, γιατί πραγματικά η Μαντόνα είναι ένα τεράστιο όνομα στη μουσική βιομηχανία, αλλά και τη Μαντόνα, και θέλω να σας θυμίσω, τα τελευταία χρόνια δεν μας έχει κάνει κανένα σουξεδάκι φοβερό και τρομερό. Και επειδή τώρα ξεκίνησε με ένα καινούριο τραγούδι, δεν είναι τυχαίο που επιλέγει να κάνει ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη, που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Eurovision είναι ένα project τηλεοπτικό που βλέπουν εκατομμύρια στην Ευρώπη και πλέον και μέχρι Αζερβαϊτζάν και μέχρι Αυστραλία. Στρέφει και άλλα βλέμματα στη Eurovision από ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί μέχρι τώρα. Ναι. Να δούνε τι ακριβώς είναι αυτός ο διαγωνισμός. Ίσως και το Ηνωμένο Βασίλειο να μας κάνει τη χάρη. Πες μας λίγο τι ακούγεται εκεί στα πηγαδάκια που έχει χωθεί σαν ζουζούνι εκεί στους δημοσιογράφους, τι ακούγεται για τις δικές μας συμμετοχές.
Αχ, λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ δύσκολα φέτος και δεν φταίνε τα τραγούδια μας, ούτε οι παρουσίες. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες και για την Κυπριακή Αποστολή και για την Ελληνική θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τα κορίτσια έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό. Ενέρεση! Και θα τον δώσουν και σήμερα και νομίζω ότι για μας αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ήταν νικήτριες. Απλά έχουν τόσα πολλά καλά τραγούδια φέτος, που πραγματικά ο κόσμος δεν θα ξέρει τι να ψηφίσει και πραγματικά οι θέσεις που μας δώσανε, ενώ είναι πολύ καλές σε γενικές θέσεις, σε γενικές γραμμές έχουν πολύ καλά στατιστικά. Ειδικά η 13η θέση, θέλω να σας πω ότι κατά 60% οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στην 13η θέση είναι μέσα στην τελική δεκάδα. Υπάρχει ο Ολλανδός πριν. Γιατί παίζει ρόλο και το πριν. Ναι, παίζει και το πριν, βέβαια. Και το μετά. Οπότε εκεί θα υπάρχει όμως, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο κλίμα. Ακούς, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες συμμετοχές για τις οποίες ακούς συνέχεια ότι όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσει, ας πούμε. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Ή είναι όλα μπερδεμένα. Να ξέρετε ότι γενικά εδώ πέρα είναι φανατικοί όλοι. Δημοσιογράφοι και φανς που βρίσκονται είναι πορωμένοι και θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσει σίγουρα η χώρα τους. Ακούγεται πάρα πολύ σε εμάς ο Ελβετός, να ξέρετε, ο οποίος έχει φτάσει στην τρίτη θέση. Να θυμίσω ότι ο Ελβετός κάποια στιγμή είχε πέσει μέχρι την 8η. Είχε φτάσει λοιπόν μέχρι την τρίτη θέση και έχει και ανωδική τάση. Πρώτη βρίσκεται η Ολλανδία και δεύτερη βρίσκεται η Αυστραλία. Η Ρωσία. Η Ρωσία έχει φτάσει, έχει κατέβει, έχει φτάσει στην 7η θέση. Ναι. Γενικά τα στατιστικά, να ξέρετε. Θα... Δεν σου άρεσε πολύ αυτό. Ναι, στεναχωρήθηκες λίγο. Ναι, γιατί είναι, έχουμε και Έλληνες στη Ρωσία. Έχουμε ναι. Το Φουκά, έχουμε τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Γιατί να μην πάει και αυτό καλά, καταλαβαίνετε. Ναι, έχει δίκιο, έχουμε, εκεί έχουμε συμφέροντα. Έπεσες μήπως πάνω στην Παραφαέλη, εκεί στους διαδρόμους. Ο Θεέ μου. Ξέρετε ότι είναι ερωτευμένος με την Παραφαέλη ο Παύλος. Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά όχι. Αν πέσεις τώρα, εγώ σου λέω, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο που να μου στέλνει χαιρετίσματα. Ω Θεέ. Υπάρχει έρωτος από παλιά. Ορίστε. Άμα τη δω από κοντά, λέω πολύ ευχαρίστως. Να μου το υποσχεθείς, Κώστα. Αχ, Θεέ μου. Αποκλείεται να το κάνει. Μπορεί να μας παρακολουθεί μισό λεπτάκι. Παραφαέλη. Follow me. Παύλος Σταματόπουλος. Ωραία. Αυτό. Follow me, τέλειο. Υπάρχει περίπτωση η Κώστα μου να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ, τα μαλλιά της, τα άμτα... Α, κάνεις αυτή την παράκληση, να πάει στο καμαρίνι της, να της το πει. Πες, το τσισάκι είπε να αλλάξει το μαλλί σου. Πες μου, Κώστα μου, υπάρχει περίπτωση ή είναι αυτό που έχουμε δει. Τις τελευταίες μέρες έχει ακουστεί ότι η Τάμτα θα κάνει κάποια αλλαγή πάνω στη σκηνή. Δεν πιστεύω να μίλησε με την Τάμτα και να θέβαλες να αλλάξει όχι, το μαλλί. Όχι. Και να σου πω κάτι. Αν δεν πίστευα ότι υπάρχει πιθανότητα να το αλλάξει, γιατί είναι έτσι η Τάμτα της αλλαγής, δεν θα το είναι να έκανε αυτή τη συζήτηση. Αλλά πραγματικά μπορεί και να κάνει την ανατροπή. Επιτρέπεται. Γιατί να το αλλάξει. Γιατί λένε Τώρα πια που έχει γίνει και η τζούρι, να ξέρετε, έχουν ψηφίσει κριτικές επιτροπές, απαγορεύεται να πειράξει το οτιδήποτε αυτό. Πάνω στην επιτροπή. Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Γιατί έχει μαγνητοσκοπηθεί κιόλα. Αλλά. Σωστό. Αν θέλει να βγάλει την περούκα στο τέλος του τραγουδιού, μπορεί να την βγάλει. Είσαι καλά, παιδί μου. Έχεις βάλει ποτέ περούκα. Και περούκα, μισό λεπτό, στα καρναβάλια μπορεί. Μισό λεπτό, παιδιά. Καταρχήν, θα έχει κάνει αυτό το κοτσάκι το καστανό πάνω, τα δικά της μαλάκια. Θα έχει βάλει την περούκα, θα έχει χορέψει, θα έχει δρώσει. Και θα βγάλει την περούκα. Και θα μείνουμε το κορτσάκι. Τι θέλετε να καταστραφούμε. Όχι, ούτε καν. Ή τα φυσικά της μαλλιά. Γιατί παιδιά μας θέλουν ότι είναι τα φυσικά της μαλλιά και δεν είναι περούκα. Και εγώ νομίζω ότι είναι τα φυσικά της μαλλιά αυτά. Φοράει είναι και περούκες. Φοράει και είναι περούκες. Είναι περούκα, Κώστα. Είναι περούκα. Θέλω να σας πω ότι και στο box ένα της τραγούδι συγκεκριμένο που εμφανιζόταν έβγασε την περούκα στο τέλος του τραγουδιού. Τολμηρή. Θέλω να σας πω ότι και στο Google Jam που εμφανίστηκε πριν λίγες μέρες, η οποία ήταν σαν guest act, ήταν η μοναδική τραγουδίστρια της Eurovision, η οποία τραγούδισε 20 λεπτά στο συγκεκριμένο show, πάλι έβγαλε την περούκα της. Άρα πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η ανατροπή. Μάλιστα, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες. Να περάσεις τέλεια σε αυτό το τεράστιο πάρτι που έχεις βρεθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και έτσι μάθε και άλλα πράγματα να τα δούμε από εβδομάδα εδώ στο Open. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί το τραβήξαμε το μαλλιά σε αυτή την ενότητα και ερχόμαστε. Λοιπόν,
πάλι 2 λεπτάκια μετά από τις 11. Βλέπετε και τα social media της εκπομπής, το email μας, το Facebook, το Instagram, το Twitter, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το πείτε. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, open beyond γενικά. Και να καλημερίσουμε την Ανούλα Πρέλεβιτς. Ανούλα Πρέλεβιτς. Καλημέρα. Η Ανούλα ή Άννα Πρέλεβιτς. Ανούλα Πρέλεβιτς. Τι κάνετε? Καλά, καλά εσύ. Τι κάνεις? Καλά είμαι και χαίρομαι πολύ με το σημερινό θέμα. Έβαλες το μαγιουδάκι σου, έμαθα. Το έβαλα, όχι μόνη μου. Το έβαλα μαζί με τον Ντάνο. Ε, βέβαια. Έχουμε τον Γιώργο. Άμα σου λέγαμε εμείς από μόνοι μας βάλε μαγιό, θα λέγεις αποκλείεται να βάλω μαγιό. Αλλά το παράλογο. Παράλογο να το έλεγε αυτό. Μια αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα βάζα μπικίνι, γι' αυτό έβαλα ολόσωμο. Θα το δείτε και σε λίγο στο βίντεο. Ναι, κάναμε μια υπέροχη συνέντευξη μέσα στο νερό κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο Γιώργος ήρθε για λίγες μέρες στην Αθήνα. Είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τώρα είναι στην Κύπρο λόγω της σειράς, το τατουάζ. Ναι, και τον συνάντησα στη Βραβρώνα, σε ένα υπέροχο μέρος. Εκεί πηγαίνει. Σταμάτα να με διακόπτει. Θέλω να το ζήσω. Θέλω να τη ζήσω την πάσα. Λοιπόν, τον συνάντησα στη Βραβρώνα σε ένα υπέροχο μέρος που πηγαίνει κάθε φορά που είναι στην Αθήνα, γιατί εκεί ξεκουράζεται, γεμίζει τις μπαταρίες του. Και έχω να σας πω ότι δεν δίστασε να μου απαντήσει να μην μου απαντήσει μάλλον σε καμία ερώτηση. Δηλαδή, μέχρι και για το unfollow στον Τσάκη Τανιμανίδη μου μίλησε. Όλα τα ερώτησε, Άτιμη. Ναι. Σατανά. Μεταξύ άλλων, μου μίλησε και για τα τηλεοπτικά του σχέδια του χρόνου, γιατί όπως γνωρίζετε, δεν θα βρίσκεται στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου μετά το τατουάζ. Mm-hmm. Αλλά μιλήσαμε και για τις γυναίκες. Ποια είναι τα πράγματα που κοιτάει σε μια γυναίκα? Ποια είναι? Θα τα μάθετε όλα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο μέρος στην Αθήνα. Πώς τα ανακάλυψες? Να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ ήξερα. Έγινε κάποια στιγμή έτσι από ένα τυχαίο γεγονός να μάθω ότι κάνουν τα detox weekends. Μίλησα σε ένα από αυτά με θέμα την αντιμετώπιση δύσκολων στιγμών. Μου αρέσει πάρα πολύ το μέρος. Είναι κοντά στη Σκιάθο γιατί έχει τη θάλασσα και η παραλία. Θα δεις εκεί που θα σε πάω μετά. Α, θα πάμε και θάλασσα. Τι ήρθες εδώ, δεν θα βουτήξουμε? Θα βουτήξουμε. Έφερες μαγιό? Έφερα. Εσύ είσαι νέο αίμα στη showbiz. Φαντάζομαι καθημερινά οι προτάσεις πέφτουν βροχή. Έχεις κάποια βοήθεια, έναν μάνατζερ να σε βοηθάει με τις δουλειές? Έχω. Α, έχεις όντως. Μάνατζερ μου είναι ο Θεός. Τον συμβουλεύομαι συχνά. Είσαι έτοιμη? Ετοιμότατη. Είμαι χωρίς μαγιό. Εγώ έχω μόνο το να βγάλω το φόρεμα. Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να ντυθεί. Πόσο γρήγορος είμαι. Κοίτα. Περιμένεις. Ναι. Κοίτα. Θα σκεφτόσουν να πας στο All Star Survivor, αν γίνει κάποια στιγμή? Αν γίνει και αν μπορώ να πάω βάσει υποχρεώσεων και τα λοιπά, και αν μου γίνει πρόταση. Καλά, πώς θα μου γίνει? Θα το σκεφτώ τότε. Ισχύει ότι φέτος σου έκανα μια τρελή πρόταση για να ενταχθεί στην ομάδα του Survivor για να ανέβουν τα νούμερα με ένα τεράστιο ποσό? Μου έγινε μια πρόταση, αλλά δεν την εξέτασα περαιτέρω γιατί δεν μπορούσα βάσει σύμβαση. Λόγω τη σειρά, λες? Λόγω τη σειρά, λόγω των υποχρεώσεων. Ναι. Βγήκε και ο Ανδρέας Γεωργίου και είπε ότι δεν θα συνεχίσει τη νέα του σειρά μετά το τατουάζ. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, πού θα συντονίζομαι του χρόνου για να σε βλέπω? Θα μου πει. Μόλις αποφασίσω κάτι και είναι ανακοινώσιμο, θα σου πω. Θα σκεφτόσουν ποτέ να παίξει έναν λίγο πιο ακραίο ρόλο, δηλαδή να είσαι εσύ ο δολοφόνος αυτή τη φορά? Αν δω το σενάριο, θα σου πω. Δεν περίμενα την απάντηση. Δεν ξέρω. Από μόνο του δεν είναι τόσο friendly, δεν είναι τόσο ωραίο, αρεστό. Αλλά μπορεί να έχει ωραίο τέλος. Θεωρείς ότι πλέον, έτσι όπως γίνει η ζωή σου και που είσαι τόσο αναγνωρίσιμος, είναι πιο εύκολο να κάνεις σχέση με μια κοπέλα απλή ή με ένα κορίτσι που είναι από τη showbiz και θα καταλάβει την καθημερινότητά σου? Με έναν άνθρωπο που θα με κάνει ευτυχισμένο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι έτσι ή αλλιώς. Τρία πράγματα που προσέχεις σε μια κοπέλα. Αυτό που νιώθω, μόλις τη βλέπω, τα δάχτυλα των ποδιών. Ωραίο, ωραίο, εντάξει, ωραίο. Όχι, το χεριό να δεις, δεν είναι βαμμένα καλά τα νύχια μου. Δεν είναι τρία πράγματα. Θεωρώ το τρίτο πράγμα είναι το πακέτο, το οποίο μπορεί να έχει πράγματα, όχι πολλά, αλλά τέτοια που να σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά. Βγήκε η είδηση ότι έκανες unfollow τον Τσάκη Τανιμανίδη. Τι με ρωτάς, αν τον έκανα follow?
Τον έκανες. Ναι, και εγώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή... Τι θες να πεις, ότι δεν είμαστε φιλοί? Όχι, όχι. Απλά επειδή βγήκε το δημοσίευμα και επειδή είχε γίνει ένας μικρός χαμός, ήθελα να δω αν ίσως ήθελες να πεις κάτι κι εσύ πάνω σε αυτό. Γενικά υπάρχει αυτό στα media ότι α, με έκανες φίλο, με έκανες follow, με έχεις φίλο και τα λοιπά. Εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή, όποιος ακολουθεί κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι και φίλοι, ή όποιος δεν ακολουθεί κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι φίλοι. Και νομίζω ότι παρά. Okay, στα πλαίσια αυτού που γίνεται το καταλαβαίνω, αλλά γύρω μας γίνονται πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το αν έκανα εγώ unfollow κάποιον. Μαζί σου είμαστε, μαζί σου είμαστε. Αλλά δεν ήθελε να απαντήσει γιατί έκανα unfollow. Συμφωνούμε ότι συμβαίνουν πράγματα πολύ σημαντικά. Απάντησε όμως. Για τους λόγους του. Σημαντικό με την έννοια δεν έκανα unfollow σε ένα φίλο γνωστό που είχε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που γνωρίστηκαν μαζί, κάνανε αρκετή παρέα. Και τώρα το να κάνεις unfollow τον παρουσιαστή του Survivor που ήσουν ο νικητής είναι ένα θεματάκι. Δεν είναι ότι κάνεις unfollow, ας πούμε, τον Παύλο Σταματόπουλο, που ελπίζω να μην έχει κάνει. αλλά γενικότερα. Δείχνει κάτι. Πολύ γυμνασμένος. Πολύ γυμνασμένος. Γυμνάζεται, ρε παιδιά. Το σηκώνει το βαράκι. Θέλω να πω ένα βαράκι. Εγώ μετά από την συνέντευξη έχει ακόμα μεγαλύτερη φαν του, διότι είναι τόσο ευγενικός. Είναι τόσο συνεργάσιμος, εντυπωσιάστηκα με τον επαγγελματισμό του. Για να καταλάβετε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Περατέρ δεν είχε. Το παντελόνι ήταν πολύ μακρύ και δεν μπορούσε να μπει στη θάλασσα. Και ανέβηκε ο Ντάνος στο δωμάτιό του και έφερε ένα δικό του σορτσάκι για να φορέσει ο Περατέρ. Θα τρελαθώ! Του έκανε. Φόρεσε ο Περατέρ. Αυτά τα backstage είναι τα ωραία. Λέγε, λέγε. Κουβαλούσε το τρυπόδι για να μας βοηθήσει. Δεν μας τα λες αυτά, Ναι. Αυτά ο Γιώργος είναι αρκετά πολύ φιλότιμος και γενικά. Είναι πολύ προστατευτικός με όλους. Παιδιά, αυτό δεν αγάπησε και όλη η Ελλάδα στον Ντάνο. Ναι, ναι, ναι. Και όχι, αυτό νικητή, του βγάζω το καπέλο. Είναι φοβερός. Να ρωτήσω κάτι. Πάντως, άφησε ανοιχτό το δεχόμενο να γίνει All Star ανάλογα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αν θα πάει ή όχι. Ναι, και δεν είπε ότι δεν θέλω να πάω και τώρα. Είπε ότι δεν μπορούσα λόγω σύμβασης. Έτσι και έτσι να το συζητήσω. Εγώ βασικά όμως έχω μάθει ότι δεν θα γίνει φέτος All Star. Δεν θα γίνει. Τουλάχιστον για φέτος. Επομένως, αν έχεις κανονίσει, Γιώργο μου, κάτι επαγγελματικό, κάντο για φέτος. Του χρόνου βλέπουμε. Έχει ο Θεός του χρόνου. Ναι, ναι. Βεβαίως. Από έγκυρη πηγή. Έγκυρη πηγή. Τώρα είναι μια κατάσταση που φαντάζομαι θα πάρθει η οριστική απόφαση αρχές της επόμενης σεζόν. Αλλά μέχρι στιγμής, τώρα που συζητάμε, δεν είναι πολύ φαν της ιδέας να γίνει All Star στο καπάκι. Είναι και γιατί, λογικό κιόλας. Βεβαίως. Είναι ένα project το οποίο έχει, έχει πέσει αρκετά. Θεωρούν ότι πρέπει να το επιθυμήσει λίγο ο κόσμος, να περάσει μια σεζόν ενδεχομένως και μετά να βγουν πιο δυναμικά με ανθρώπους που θα ήθελαν έτσι κι αλλιώς να τους έχουν στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι για του χρόνου δεν θα το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Έτσι έχω μάθει. Εμένα έτσι εγώ. Είναι το προαίσθημά μου. Πάντως, εγώ νομίζω εσένα σε συμπάθησε πάρα πολύ. Εμένα. Όχι, Παύλο μου, την Ανούλα κοιτάω. Και εμένα με συμπάθησε. Νομίζω ότι σε συμπάθησε πάρα πολύ, γιατί έβλεπα και στο Μουτσινά ένα απόσπασμα από μία δημοσιογράφο που προσπάθησε να του πάρει με ένα κινητό συνέντευξη σε μία παρουσίαση του βιβλίου και πάρα πολύ τον τάραξε. Ναι. Και πραγματικά δηλαδή, και εγώ είπα, τι το ρωτάει τώρα, πώς το φέρεις αυτή τη θέση. Και τώρα τον βλέπω σε σένα που είναι άλλος άνθρωπος, γιατί εκεί λίγο εκνευρίστηκε και με το δίκιο του. Για τον εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Το βασικότερο είναι ότι είναι πολύ ωραίο τύπο. Είναι πραγματικά. Πολύ και νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα σου φερθεί, αισθάνομαι, γιατί δεν ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι θα σου συμπεριφερθεί αντίστοιχα με το πώς του συμπεριφέρει. Είναι δίκαιο. Η ευγένειά του σε κερδίζει στο Γιώργο. Δεν νιώθεις ότι είναι ο Ντάνος, δηλαδή ότι είναι ο άνθρωπος που τον ξέρουν μέχρι και οι πέτρες. Και τι, να το πω, παιδιά, άλλοι και άλλοι έχουν ύφος. Συγγνώμη, θέλω να το πω. Ενώ είναι ο Ντάνος, που ας πούμε είναι ευγενέστατος, μιλάει σε όλους. Είναι ο Ντάνος της διπλανής πόρτας. Συνεχίζει να με ακολουθεί, το τσέκαρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και το ξενοδοχείο Dolce Attica Riviera στη Βραβρώνα που μας παραχώρησε το χώρο. Βέβαια. Και καταφέραμε να βγάλουμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έγινε στην τηλεόραση όλη αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, ναι, γιατί έγιναν πράγματα. Νέα κόντρα στη Showbiz, πόλεμος. Έχει ξεσπάσει μεταξύ του Σιμπόη και του Αντώνη Κανάκη. Από τη μεριά του Σιμπόη. Τουλάχιστον γιατί. Ξέρετε ποιος είναι ο Σιμπόη, αρχικά. Είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Μαμά. Ο οποίος μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ήταν αρκετά.
Εχμηρός απέναντι στον Αντώνη Κανάκη. Δηλαδή χρησιμοποίησε πολύ. Γιατί έχουν προηγούμενα. Δεν έχουν προηγούμενα. Θα καταλάβεις ακριβώς γιατί και θα το σχολιάσουμε μετά. Επίσης, μέσα στο τηλεοπτικό μας είναι και η Ελένη Τσολάκη, η οποία βρέθηκε στην Face Κορδά και μίλησε για αυτό το δημοσίευμα που τόσο πολύ ενοχλήθηκε. Όπως επίσης, μεταξύ άλλων, είναι και η Ρούλα Ρέβη. Πώς αντιδράει όταν κάποια θαυμάστρια πηγαίνει στον Αποστόλη Τότσικα. Πάμε να δούμε. Πάμε. Πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Να με βρουν τα πλήψα μου ξανά. Ξεκινάμε με καταγγελία φωτιά. Γιατί ο Sinboy δεν σηκώνει και πολλά. Μισώ πολύ ένα άτομο, τον απεχθάνομαι. Τον Κανάκη μου της πάει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει, δεν έχει χιούμορ. Κριντζάρω όταν το βλέπω, άσχημα, δεν ξέρω. Και έκανε το μαμά, ξέρω εγώ και τέτοια. Και δεν ήταν αστείος καθόλου. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη κάρφωσε συνάδελφο από τα παλιά και έκανε λόγο για τη συναδελφική συμπεριφορά. Δύο άτομα, ήμασταν δύο άτομα, οπότε δεν υπήρχε σωτηρία. Ναι. Νομίζω ότι ήμουν άτυχη και ήταν με τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Λες το μιλάτε σαν άνθρωποι, Όχι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα ήθελα. Έχει μιλήσει γι' αυτό σε παλαιότερη συνέντευξή της. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι σας. Γιατί ψάχνοντας λιγάκι το βρήκα. Σε συνέντευξή της, τι τρέχει με τον Κινημούλη, τον προηγούμενο χειμώνα εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Δεν μπόρεσες να συνεχίσεις τη συνεργασία σου με αυτόν. Στεναχωρήθηκες. Θα έλεγα ότι και πρόβλημα υγείας να μην είχα. Δύσκολα θα άντεχα να συνεχίσω το έργο αυτό με τον κύριο Κιμούλη. Η Ελένη Τσολάκη ξεσπά για τα ψευδή δημοσιεύματα που αναφέρονται στα προσωπικά. Εμένα το να χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος κάτι τόσο ιερό, τόσο προσωπικό και ευαίσθητο σε ένα τίτλο, ανάμεσα σε άλλες ανυπόστατες πληροφορίες, απλά και μόνο για μερικά κλικς, με έβγαλε. Με θύμωσε πάρα πολύ. Η Ρούλα Ρέβη πήρε μέτρα δραστικά όταν μια θαυμάστρια τριβόταν στον Αποστόλη της προκλητικά. Έχω ρίξει ένα χαστούκι σε μια κοπέλα. Γιατί ήταν φοβερά προκλητική. Δηλαδή περνούσε με το στήθος της, είχε πάρα πολύ κόσμο στο μπάκι, μέσα σε μια ρωτώντα όλη παρέα, πολλά άτομα, 10. Και περνούσε και πίεζε το στήθος της πάνω στον Αποστόλη. Λέω, παιδιά, τι συμβαίνει με την κοπέλα. Ξαναπερνάει, ξανατρίβεται και αυτά. Της κάνω μια έτσι, μου λέει, τι θες επιτέλους. Και της ρίχνω μια ανάποδη, την πιάνω. Και τη ρίχνω. Η Κατερίνα Καινούριο θυμήθηκε έρωτα από τα παλιά που στο γυμνάσιο δεν τη συμπεριφέρθηκε καλά. Μ' άρεσε ένα παιδί, ήταν στο γυμνάσιο. Πώς τον λέγανε, Χρήστο. και θυμάμαι, ο μπάς μου δεν μ' άφηνε καθόλου να μιλάω με αγόρια και τέτοια. Και είχα γράψει ένα χαρτάκι, του είχα γράψει Χρήστο, σ' αγαπώ. Και το είχε βγει ο αδερφός μου στην τσάντα, μου το είχε δείξει το μπαμπά μου και με είχε μαλώσει ο μπαμπάς μου. Και θυμάμαι που είχα τα γενέθλιά μου και είχαν πάει φίλες μου και του είχαν πει ότι η Κατερίνα γενέθλια να κάνετε μια βόλτα στο Πράβλιο για δώρο. Και αυτό δεν ήθελε. Ακολουθεί το ιτάρισμα από την Αταλία. Και από τον Νίκο Μουτσινά, επική στοιχομηθεία. Πήγε, λέει, μετά το γυμναστήριο, κοπέλα κατευθείαν στο σούπερ το μάρκετ και λέει μια ξανθιά κυρία στον άντρα της, έλα, βλέπεις ότι όλες είναι χάλια από κοντά και τζάμπα ξερογλύφεσαι. Αρχικά υπέροχο που τον έβασε η Ναταλία, ένα χειροκρότημα, μπράβο, συγχαρητήρια. Έπειτα τώρα υπάρχει μια λύση να το αποφύγει όλο αυτό, ρε παιδάκι μου. Για όλου του celebrities θέλουν να κάνουν ψώνια, πρέπει να κόψει σούπερ μάρκετ. Τέλος, παιδιά. Η Μέγκη Ντρίο έκανε δήλωση με ουσία. Γιατί πάνω απ' όλα έχει αυτογνωσία. Με φλερτάρουν, αλλά δεν με φλερτάρουν οι κατάλληλοι δυστυχώς. Έχετε αυστηρά κριτήρια. Εννοείται πως έχω αυστηρά κριτήρια. Να μην έχω αυστηρά κριτήρια. 2 μέτρα κοπέλα, ωραία κοπέλα, σπουδαγμένη, να μην έχω κριτήρια κι εγώ. Κλείνουμε με αποκάλυψη φωτιά που αφορά στον Φλωρινιώτη και στα σεξουαλικά. Είχατε πει πως επειδή τελειώνετε πολύ γρήγορα στο σεξ. Σεξασυζήτηση, εντάξει, κύριε Γιάννη, τώρα μεταξύ μας. Σκεφτόσαστε κηδείες. Και έλεγα, αχ, κηδείες, τραγικά πράγματα από τη ζωή μου σκεφτόμουν μέσα μου για να μην σκέφτομαι μέχρι να ευχαριστηθεί η σύντροφός. Ίδωλο. Από πού να ξεκινήσουμε. Η Ιωάννα Κομματά, παιδιά, τα έβαλε όλα μέσα. Η είδηση είναι ότι πήγε η Ναταλία Γερμανού στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η είδηση. Γιατί δεν Παύλο δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, η Ναταλία δεν είναι, ρε παιδί μου, η κλασική νοικοκυρά που θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάει στη λαϊκή αγορά και θα μαζεύει τα αγκούρια και τα ντομάτια. Κάτι γιαουρτάκι, ένα χυμό, κάτι τα βασικά. Ένα βουτυράκι στο ψωμάκι πάνω. Δεν τρώμε βουτυρά. Έλα, ρε Παύλο, ρε Κωνσταντίνε. Εμείς τρώμε. Εγώ την Ναταλία που ξέρω ότι θα πήγαινε γυμναστήριο και μετά κάθιδρυ, θα πήγαινε σούπερ μάρκετ, πραγματικά είναι μεγάλο βήμα για την Ναταλία Γερμανού. Εντάξει, πας να πάρεις κάτι γρήγορο, αυτό που λέει. Το θέμα είναι ότι η Ναταλία είναι, καταρχήν, μου αρέσει αυτός ο σαρκασμός της πολύ. Εννοείται. Που το διηγείται όλο αυτό, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο δυνατά μιλάει και ότι μπορεί να ακούσει. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει, το κάνει επίτηδες, εγώ πιστεύω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πήγε η κυρία και είπε, κοίτα την!
Κοίτα την! Παιδιά, εγώ όταν ήμουν με τον Βασάλο στο χωριό μου και πήγαμε στο γυμναστήριο και περιμέναν κάτι κορουσάκι απ' έξω, την ώρα που βγήκα εγώ, λένε, α, είναι και ο Παύλος. Έλα μωρέ με τον Παύλο, θα ασχολούμαστε, ο Βασάλο. Αλλά τι που δυνατά, δίπλα εγώ. Και να είμαι και από εκεί. Πατριώτη σου δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι η συγκεκριμένη κυρία ήταν έξαλλη. Απλά επειδή ο άντρας προφανώς και παρακολουθούσε τόσο χρόνια όλες αυτές τις ωραίες κυρίες. Και γι' αυτό από τα νεύρα της. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει διακριτικότητα. Πολλές φορές και εγώ περνάω και ακούω. Δηλαδή, να τον βλέπεις, ο Κωνσταντίνος είναι ο Βασάλος. Είναι με την Ευρυδίκη, δεν είναι με την Ευρυδίκη, ποια είναι. Ναι, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση, εγώ να τα λέγω από την έχω δει πολλές φορές από αυτή, είναι πολύ καλύτερη από όταν είναι βαμμένη. Μα γι' αυτό και το είπε η Ναταλία ότι ήταν μετά το γυμναστήριο, για να δείξω ότι ήταν απεριποίητη, ρε παιδί μου. Αλλιώς δεν θα έλεγε ότι πήγα σούπερ μάρκετ. Απλά είπε μετά το γυμναστήριο πήγα, που σημαίνει ότι όντως ήταν απεριποίητη. Φαντάζομαι για να πάει γυμναστήριο, δεν πήγε. Πόσο σου τύχετε αντίστοιχο. Άπειρα. Εμένα είναι και το όνομά μου τέτοιο. Ναι. Που δεν γίνεται, δηλαδή το ακούω και εκεί να μιλάς, τα ακούω. Δεν ακούω ακριβώς τι λες. Βρε αγάπη μου, έχω εκπομπή, κοίτα τώρα τι γίνεται. Ποιος είναι? Ο μικρός με παίρνει. Non-stop όμως. Όσο μακριά και να είναι, είναι, ξέρεις. Τι έχετε να πείτε για το Simboy, παιδιά, ο οποίος βρήκε τηλεοπτικά. Πρώτη φορά νομίζω είναι. Πρώτη φορά και τελευταία, όπως είπε. Έχω την αίσθηση ότι αυτού του είδους καλλιτέχνες που είναι rapper, trapper, είναι διάφορες κατηγορίες, έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής και ένα συγκεκριμένο τρόπο που μιλάνε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό που λέμε η πραγματική του ζωή, ενώ μήπως υπηρετούν ένα, όχι ρόλο με την έννοια ότι υποκρίνονται, είναι αυτό που γενικότερα προωθούν και μέσα από την καλλιτεχνική τους υπόσταση. Ναι. Είναι αφορολόγητο. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αφιλτράριστο. Δεν εννοώ αυτό. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ένα συγκεκριμένο lifestyle, ένα συγκεκριμένο τρόπο που μιλάνε και αυτό υπηρετούν. Και αυτό αρέσει και στον κόσμο και στην νεολαία που τους ακολουθεί. Και νομίζω ότι αυτό έκανε και στο Γρηγόρη και νομίζω και ο Γρηγόρης το άφησε χώρο για να το κάνει αυτό το πράγμα. Το άφησε πάρα πολύ χώρο και ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και εμένα η άποψή μου είναι αυτή ότι γενικότερα για να ασχολείται τόσο πολύ ο κόσμος και για να έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, κάτι κάνει καλά. Και επίσης είναι και ένα νέο παιδί και θέλει να πει την αλήθεια του. Δηλαδή δεν βγήκε και προσποιήθηκε κάτι. Και για τον Αντώνη Κανάκη αυτό που είπε, επειδή ρώτησε πριν, είπε ότι δεν μπορεί να τον βλέπει. Χρησιμοποίησε τη λέξη μισό, αλλά στην ουσία δεν είναι μίσος. Είναι ότι δεν του άρεσε καθόλου το βίντεο που έκανε με το μαμά. Η παραδείγματο που έκανε. Μισό είναι, ξέρεις, αυτή η μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που λέμε, ξέρω εγώ, I hate coffee. Ναι. Και είναι αυτό. Δεν είναι τύπου μίσος όπως στα ελληνικά. Και να σου πω και κάτι, έχω περάσει και στην ηλικία που λέω ότι τα παιδιά αυτή τη ηλικία έχουν το δικαίωμα να κάνουν και τα λάθη του και να. Πόσο χρονών είναι? Είναι κάτω από 30 χρονών. Είναι κάτω από 30, σίγουρα. 25. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες, είναι λες και είναι 18. Κάτσε, εγώ σε 25 μου δεν είχα την εμπειρία και το μυαλό που έχεις τώρα, βέβαια. Και το, πώς να σου πω, και το πάθος να κάνω κάτι αντίστοιχο. Εγώ τους θαυμάζω από τους ανθρώπους που σε 25 τους έχουν κάνει μια πορεία, προσπαθούν, έχουν το κοινό τους. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, επειδή το λέμε εδώ και ακούμε ένα τραγούδι, ότι για αυτούς είναι τόσο εύκολο. Σωστό. Ισχύει. Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Το καθένας έχει την είχε για αυτή η εβδομάδα τα πραγματάκια της. Γίνανε πράγματα. Πού πάμε τώρα, Μέρη? Πάμε μου στην Όνη Δούνια, παιδιά. Επισκέφθηκα την Όνη Δούνια αυτή την εβδομάδα. Τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Και παραμένει. Τι γυναίκα είναι αυτή. Πραγματικά. Υπέροχη. Αρκετά ψηλή, βασικά. Ψηλή, πανέμορφη. Κούκλα, κούκλα. Και είναι και πολύ πράγμα. Ασχολείται και έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Μιλήσαμε για όλα αυτά τα πράγματα που ασχολήθηκε κατά καιρούς. Και αντράκι, ρε παιδί μου, κοινών είναι σε αυτή την κατηγορία. Θα σου πει αυτό που έχει να σου πει. Αισθάνεσαι ότι θα έρθει και θα σου το πει με στα μούτρα σου, δεν θα κρυφτεί. Είναι γυναίκα που θα ήθελες να έχεις για φίλη σου. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε το βίντεο. Σήμερα θα χτυπήσω το κουδούνι της Νόνης Δούνια και θα επισκεφτούμε φυσικά και το σπίτι της. Χτυπάω μόνο το κουδούνι και φεύγω. Καλημέρα. Μπαίνω με το δεξί. Χαίρομαι. Λίγο πριν τις εκλογές. Εύχομαι να φέρω γούρι. Και εγώ το εύχομαι. Κατεβαίνεις υποψήφια δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Πειραιά. Έτσι. Σωστά. Ασχόλησε με τα πολιτικά ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με τα κοινά? Έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν λίγο τα παιδιά μου. Βλέπω διαφορετικά πράγματα. Βλέπω διαφορετικά γενικότερα όλη τη ζωή μας στην πόλη και γενικά στη χώρα μας. Οπότε θέλω να συμμετέχω. Από όλες τις δουλειές που έχεις κάνει, όταν συστήνεσαι, ναι, πώς θα ήθελες να συστήνεσαι? Ναι. Παρουσιάστρια μητέρα με τώρα πια, να σου πω την αλήθεια. Το modeling σου έδωσε πράγματα τα οποία, ας πούμε, βοήθησαν για να μεταβείς σε άλλες
δουλειές. Μου έχει δώσει καλές φιλίες, μου έχει δώσει καλές στιγμές να θυμάμαι, μου έχει ανοίξει πόρτες σε άλλα επαγγέλματα από αυτό της ηθοποιού ή της παρουσιάστριας. Οπότε φυσικά πάντα το σκέφτομαι με θετικά. Όταν μεταπίδησες στην ηθοποιία και στην παρουσίαση, δέχτηκες ποτέ κριτικές του τύπου έλα τώρα, δηλαδή έκανες αυτό, τώρα θα κάνεις και αυτό κτλ. Για την παρουσίαση ποτέ δεν δέχτηκα καμία αρνητική κριτική. Εκείνη την εποχή όμως υπήρχε μία έτσι. Πώς να το πω τώρα. Υπήρξε αυτή την εποχή που οι ηθοποιοί κατηγορούσαν τα μοντέλα ότι συμμετείχαν σε τηλεοπτικές σειρές και κάνανε τους ηθοποιούς κτλ. Βέβαια, ποτέ δεν έχουν κατηγορηθεί οι ηθοποιοί ότι παίρνουν τις δουλειές των μοντέλων που κάνουν όλες τις καμπάνιες και όλες τις παρουσιάσεις και όλες τις διαφημίσεις. Φέτος έγινε και η μεγάλη παραγωγή του Next Top Model. Όμως είχαμε και κάποιες αντιδράσεις του τύπου ότι πλέον τα μοντέλα είναι πάρα πολύ πειραγμένα με πλαστικές επεμβάσεις, ότι πλέον έχει αλλάξει το είδος της ομορφιάς που θέλουν τα κορίτσια τα νεαρά. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Θεωρώ ότι η φυσική ομορφιά είναι ό,τι καλύτερο. Ακόμη και αν έχεις και μια στραβή μύτη και μπορείς να την πουλήσεις τέλεια αυτή τη στραβή μύτη, είναι ακόμα καλύτερο. Δεν είμαι υπέρ των επεμβάσεων, ειδικά σε μικρές ηλικίες, στα νεαρά κορίτσια. Σου λένε ότι για το επόμενο Next Top Model θέλαμε να είσαι κριτής. Θα έμπαινες στο ρόλο του κριτή. Μόνο τη θέση της Έλενας Χριστοπούλου θα ήθελα. Δεν μ' άρεσε η θέση του κριτή. Και έρχεται η κόρη σου και σου λέει λίγα χρόνια αργότερα: θέλω μαμά να γίνω κι εγώ μοντέλο. Και γιατί όχι, για να ξεκινήσω την καριέρα μου, να πάρω μέρος σε ένα talent show όπως το Next Top Model. Αν ήθελε η κόρη μου να γίνει μοντέλο, πολύ να κάνει ό,τι θέλει, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως να σπουδάσει παράλληλα, δεν το συζητάμε, γιατί είναι μια δουλειά που είναι. Έχει τέλος. Έχει τέλος, έτσι. Αλλά δεν θα την άφηνε να μπει σε ένα τέτοιου είδους παιχνίδι. Ο σωστός τρόπος να κάνει αυτή τη δουλειά είναι να πας σε ένα καλό γραφείο και να ξεκινήσει να τρέχει. Έρχεται κάποιος τώρα και σου λέει: σου δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ για να κάνεις μια ιδιαίτερη φωτογράφηση. Τι ιδιαίτερη δηλαδή? Και γυμνό. Δεν είναι λίγα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλάζει η ζωή σου. Νομίζω πως ναι. Είναι ένας παράγοντας. Με τους ανθρώπους που θέλω εγώ να τους επιλέξω εγώ, ναι. Και το κόνσεπτ να το επιλέξω εγώ, ναι. Στο παρελθόν, χωρίς social media, κάποιος θαυμαστής έχει κάνει κάτι συνταρακτικό? Πράγματα τα οποία ήταν κουλά εντελώς. Δηλαδή μου έχει ζητήσει μία το κορδόνι από τα παπούτσια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε το εξής: νόνι το κανόνι. Αυτό είναι το παρατσούκλι μου από το σχολείο. Ήταν νόνι το κανόνι γιατί ήμουν μια προσωπικότητα έντονη. Με στην τάξη, αγοροκόριτσο και ήμουν νόνι το κανόνι που τα κανονίζει όλα. Άλλο. Άλλη έννοια πήρε αργότερα. Η νόνι το κανόνι πήρε την έννοια ότι η νόνι, ας πούμε, που είναι φοβερά εμφανίσιμη, ας πούμε, που από μια γυναίκα, ξέρω εγώ, που εντυπωσιακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Νόνη Δουνιά. Και εμείς να την ευχαριστήσουμε, όντως, και καλή επιτυχία στις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο που ασχολείται με τα κοινά η Νόνη. Θέλω να σας πω ότι από την εποχή που ήταν μοντέλο και έκανε παρέα με πάρα πολλά άλλα μοντέλα, ήταν η παπαρίγα των μοντέλων. Δηλαδή, ήταν μπροστά για τα. Περίεργη τοποθέτηση. Ναι, ήταν μπροστά για να βοηθήσει, να διεκδικήσει, να μπει μπροστά, να πει όχι, εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να τη φανταστώ πιο παλιά, αλλά ξέρω εγώ σχολείο, σαν πρόεδρο στο 15 μελές. Να πηγαίνει στον διευθυντή και να λέει διεκδικώ καλύτερη αυλή. Όχι, όχι. Εγώ έχω τύχει σε περιπτώσει, γι' αυτό το λέω. Έχω υπάρξει μπροστά σε διεκδίκηση τη Νόνη. Που ήταν μαζεμένα τα μοντέλα, γινόταν ένα ταραβέρι και διεκδίκησε η Νόνη. Θέλω story time. Παιδιά, θέλω να σα θυμίσω ότι έχω περάσει και από μπράβο. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Θέλω το περιστατικό που έχει στο μυαλό σου. Τώρα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά θυμάμαι πάρα πολλές φορές έντονα τη Νόνη να λέει: παιδιά, δικαιούμαστε σάντουιτς. Όχι, σάντουιτς. Παιδιά, αυτό δεν το φοράμε. Αυτό δεν είναι. Κατάλαβες, δεν έχουμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Ή έχουμε συμφωνήσει κάτι άλλο. Διεκδικούσε και για την ίδια και για τις υπόλοιπες κοπέλες. Όχι μόνο για την ίδια. Είναι άνθρωπος πολύ που μπορεί να στηριχθεί απάνω του φουλ. Την γουστάρουμε πάρα πολύ την Νόνη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο Αλέξης Γεωργούλης, όπως όλοι έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και αν θέλετε κάτι να τον ρωτήσετε, μπορείτε να μας το στείλετε στο Twitter και να τον ρωτήσουμε εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα αν έχετε κάποια συγκεκριμένη απορία. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και ερχόμαστε με την υπόλοιπη εκπομπή μας. Yeah.
κάτι, αυτό θα πει. Αυτό θα πει σήμερα, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Έχει ανεβάσει και ένα story από το, στο Instagram της, mm-hmm. που είναι στο Tel Aviv και είναι σε αυτοκίνητο μέσα βέβαια, όχι μέσα στον κόσμο, λίμωνο, θεά. Και τώρα είμαστε, είναι πάρα πολύ έτοιμοι για την Eurovision, λέει. Okay. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε γενέθλια και θέλουμε να σας κάνουμε δώρα, όχι εμείς, τα Practiker της Παλίνης έχουν γενέθλια. Και θέλω την προσοχή σας, γιατί πραγματικά θα κερδίσετε δώρα και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και άμα βρεθείτε στο κατάστημα εκεί που γίνεται σήμερα το μεγάλο birthday party. Λοιπόν, να σας πω ότι τα Practiker στην Παλίνη κλείνουν ένα χρόνο. Και το κοινό που θα βρεθεί σήμερα εκεί θα απολαύσει cupcakes, smoothies, θα βγάλει φωτογραφίες σε τρελές πόζες. Και για τους μικρούς και για τους μεγάλους υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, έτσι πραγματάκια να κάνετε εκεί. Και ήδη από τις 16 Μαΐου και μέχρι τις 20 Μαΐου θα έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε με προσφορές μέχρι και 60% σε πάρα πολλά προϊόντα τους. Αποκλειστικά στο κατάστημα της Παλίνης μιλάμε τώρα και θα κερδίσετε δώρο επιταγές έως και 1.000 ευρώ. Οπότε αξίζει τον κόπο να πάτε εκεί για να ζήσετε αυτό το μεγάλο πάρτι που γίνεται σήμερα με τον ένα χρόνο λειτουργίας. Πάμε να συνδεθούμε κι εμείς με την Κωνσταντίνα Δημοπούλου που βρίσκεται εκεί. Γεια σου Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ και θέλω να γιορτάσω μαζί σας, γιατί σήμερα κλείνουν ένα χρόνο λειτουργίας τα Practiker εδώ στην Παλίνη. Και λέμε στην Παλίνη, γιατί εδώ σε αυτό το κατάστημα συγκεκριμένα γίνονται πολύ μεγάλες προσφορές. Και είπανε λοιπόν να το γιορτάσουν και να το γιορτάσουμε και όλοι εμείς. Και να έρθει ο κόσμος μέχρι τις 20 του μήνα, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα, και να επωφεληθεί από τις προσφορές. Τέλεια. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να καλημερίσω κιόλας και κόσμο. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ έχουν φτιάξει smoothies, έχουν cupcakes για τον κόσμο. Καλημέρα και στο Καλημέρα, σας κεράσουμε ένα cupcake. Εννοείται και θα με κεράσετε. Βλέπετε εδώ τι όμορφα πράγματα έχουν φτιάξει. Και να τους πούμε κιόλας, να σας πούμε ότι εδώ ο κόσμος που έρχεται έχει τη δυνατότητα να δει πάρα πολλά πράγματα που θέλει να αγοράσει και τα έχει πολύ ανάγκη. Εγώ θα καλημερίσω και την υποδιευθύντρια εδώ του καταστήματος, την κυρία Τζαμοπούλου. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα γενέθλιά μας. Καλημέρα. Και χρόνια σας καλημέρα, πούνα. Καλημέρα. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να γιορτάσουμε μαζί τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας. Εμείς κατά τη διάρκεια που θα μιλάμε θα κατεβαίνουμε και κάτω, γιατί θέλουμε να σας τα δείξουμε αυτά που σας λέμε. Όχι μόνο να σας τα λέμε, αλλά και να σας τα δείχνουμε. Σωστό είναι με αυτό. Τη βοήθεια εδώ του Πάνου Αρτοπιού, θα σας δείχνουμε εδώ όλα τα προϊόντα του καταστήματος που θέλει ο καθένας μας να αγοράσει. Θέλει π.χ., θα μας πείτε κι εσείς κύριε Ελευθερία, να φτιάξει κάτι στο σπίτι του. Δεν υπάρχει τίποτα που να χρειάζεται κάποιος για το σπίτι του, είτε για να φτιάξει είτε για να διακοσμήσει και να μην μπορεί να τα βρει εδώ στα Practiker. Από δομικά υλικά, χρώματα, πλακάκια, μέχρι είδη διακόσμησης, έπιπλα, υφάσματα, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται ο καθένας και ό,τι ονειρεύεται. Mm-hmm. Αυτές οι αλλαγές που γίνονται εδώ και εγώ το παίρνω στο σπίτι μου, μπορεί να γίνει και μια βοήθεια after sale. Φυσικά, φυσικά. Και να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε να φοβάστε για τίποτα και ό,τι αγοράσετε από εδώ θα το χαρείτε για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είμαστε πολύ σίγουροι για τα προϊόντα μας. Δίνουμε τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση. Σοβαρά. 3 χρόνια εγγύηση τουλάχιστον μίνιμουμ. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς ακολουθούμε τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Mm-hmm. Επίσης, οι προμηθευτές μας γίνεται η επιλογή τους εφόσον έχουν επιστοποιημένες διαδικασίες. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και after sales υπηρεσίες για να εξασφαλίσουμε ότι δίνουμε το ποιοτικότερο και καλύτερο προϊόν και υπηρεσίες φυσικά στους πελάτες μας. Εν τω μεταξύ, εγώ θέλω να πάμε όμως ένα προσφορά, Κωνσταντίνα μου, έρχεται πάνω στην ώρα, γιατί τώρα και είναι οι γονείς που ετοιμάζουν τα σπίτια των παιδιών και μετακομίζουν, είναι το καλοκαίρι που έρχεται αυτή η περίοδος. Και κυρίως ο κήπος μας, που αν έχουμε κήπο, οι μπαλκόνοι που θέλουμε να μοιάζει σαν κήπο, κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές, δηλαδή πάνω στην εποχή. Οπότε τώρα είναι πολύ καλή ευκαιρία αυτές τις μέρες με τις προσφορές αυτές μέχρι 60% στο κατάστημα της Παλίνης να βρεθούμε. Πάνω στην ώρα, όπως τα είπες εσύ μου, ακριβώς πάνω στην ώρα. Και πριν πάμε στον κήπο, ήθελα να σου δείξω εδώ τον εκπληκτικό χώρο που διαμόρφωσαν τα Practiker εδώ στην Παλίνη, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει εδώ σήμερα. Έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στο ντέκο σημείο μας. Εδώ, τι γίνεται. Εδώ μπορεί να βρει ο καθένας, είναι για όλα τα γούστα, οι τελευταίες τάσεις της μόδας στη διακόσμηση. Μπορείτε να δείτε, έχουμε καλοκαιρινό πνεύμα.
Όποιο, πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κάποιος και να μην βρει κάτι που του αρέσει. Αν θέλω εγώ να ανακαινήσω το σπίτι μου, που θέλω πάρα πολύ και βλέπω εδώ πράγματα και τα λυμπίζομαι, θα έρθω εδώ, θα διαλέξω ό,τι θέλω και υπάρχουν και ειδικοί experts οι οποίοι θα με βοηθήσουν. Αυτό ακριβώς. Είμαστε οι άνθρωποι σας. Εάν θέλετε να ανακαινήσετε το χώρο σας, θα έρθετε στα Practiker. Έχουμε την υπηρεσία Interior Experts, όπου είναι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας που μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαινήσετε και να διακοσμήσετε το χώρο σας από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την τελική υλοποίηση. Α, δηλαδή μπορούν να με βοηθήσουν και να το κάνω πράξη, να έρθουν στο χώρο μου και να ελέγξουν. Βεβαίως, βεβαίως. Τα πάντα. Από το σχέδιο μέχρι και το τελευταίο διακοσμητικό πραγματάκι που θέλετε να βάλετε στο χώρο σας. Και οτιδήποτε μου συμβεί. Υπάρχει και το after sale που είπαμε και πριν και μπορείτε να με βοηθήσετε. Είμαστε πάντα εδώ για σας. Οτιδήποτε και να χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας να σας βοηθήσουμε και να σας βρούμε οποιαδήποτε λύση χρειάζεστε. Τέλεια. Κωνσταντίνα μου, μέχρι να πάτε λίγο εσείς στον κήπο να πω μερικές πληροφορίες ακόμα για τη σημερινή μέρα. Για να δούμε λίγο και εκεί τα έπιπλα και τα διακοσμητικά κήπου. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να πάτε μέχρι τις 20 του μηνός, 20 Μαΐου. Θα έχει εκπληκτικές προσφορές στα Practiker, ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας. Στο Practiker Παλίνης συγκεκριμένα ισχύει αυτή η προσφορά, γιατί είναι τα γενέθλιά τους και γιορτάζουν ένα χρόνο από την έναρξη λειτουργίας τους. Μπορείτε να πάτε λοιπόν εκεί. Επίσης, να σας πω και για το διαγωνισμό που τρέχει στο δικό μας λογαριασμό στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο Έλα Κάτω Παύλα Χαμογέλα, να δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε τώρα το σοφάκι και να κάνετε like. Τι άλλο πρέπει να κάνουν, πρέπει να κάνουν κάτι άλλο? Όχι, μόνο like. Ναι, like. Και από κάτω να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας και θα κερδίσουν τρεις τυχεροί, θα κερδίσουν από μία δωρεπιταγή 100 ευρώ για να πάτε εκεί να πάρετε ό,τι θέλετε και να φτιάξετε κι εσείς ενδεχομένως τον κήπο σας, δεν ξέρω, είναι η εποχή τέτοια που μας πιάνει να βγούμε στα μπαλκόνια μας και στους κήπους μας. Για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν έναν εκπληκτικό κήπο. Θα δούμε σε λίγο γιατί πηγαίνουν τα κορίτσια προς τα εκεί. Να δούμε ακριβώς τι έχει να μας προσφέρει το Practiker για τους εξωτερικούς μας χώρους. Και εσείς πηγαίνετε σιγά σιγά, μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση ή η εκπομπή ακόμα καλύτερα, να πάτε εκεί προς την Παλίνη, να δείτε από κοντά τι έχουν ετοιμάσει με τα παιδάκια σας, γιατί σας είπα έχει δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους, να σας κεράσουν έτσι ένα σμούθι και ένα cupcake. Πάμε λίγο να δούμε το τμήμα κήπου που έχουν βρεθεί ήδη τα κορίτσια. Να δούμε εκεί τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το δικό μας προσωπικό κήπο ή βεράντα. Είμαστε στο τμήμα κήπου λαχανιασμένες, γιατί όπως ξέρετε τα Practiker εδώ στην Παλίνη είναι τεράστια. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι είναι τεράστια γιατί έχει τόσα πράγματα που έχετε τόσες επιλογές να κάνετε που θέλετε να τα αγοράσετε όλα. Αυτό που είπες πριν για τα cupcakes, Σύση μου, ναι. Βλέπεις εκεί και μία κοπέλα. Είναι ένα αυτοσχέδιο cupcake με μπαλόνια. Και οι πελάτες είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Έχουμε εδώ τη δυνατότητα να αγοράσουμε ό,τι έπιπλα θέλουμε για τον κήπο μας και τώρα που είναι της εποχής, όπως είπες και προηγουμένως, όλοι θέλουμε να ανανεώσουμε τα έπιπλα που έχουμε είτε στον κήπο είτε στο μπαλκόνι. Είτε να πάρουμε ένα τραπέζι με καρέκλες, είτε οτιδήποτε που έχει φθαρεί από το χρόνο και θέλουμε να το αλλάξουμε και θέλουμε να πάρουμε κάτι καινούριο ή μας άρεσε και θέλουμε να αλλάξουμε το σπίτι μας και να το κάνουμε αλλιώς. Έρχομαστε εδώ στα Practiker, στην Παλίνη. Και γι' αυτό είμαστε οι άνθρωποι σας. Γιατί οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο, είτε είναι μπαλκόνι, είτε είναι κήπος, είτε είναι ταράτσα, μπορείτε να έρθετε και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Garden Experts, αντίστοιχη υπηρεσία με αυτή των Interior Experts, όπου ο ειδικός συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε τέτοιο. Και εδώ, βεβαίως, βεβαίως. Και να πούμε και δύο λόγια για αυτές τις προσφορές των 60% και τι άλλο κερδίζουμε. Υπάρχουν και δωρεπιταγές. Βεβαίως. Όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε προσφορές έως και 60%, 30% σε όλα τα έπιπλα κήπου που όπως είπαμε είναι και η περίοδος. Και φτάνουν μέχρι και 60% οι προσφορές μας. Επίσης, κληρώνουμε δωρεπιταγές έως και 1.000 ευρώ δωρεπιταγή. Άρα όσοι αισθάνονται τυχεροί μπορούν να έρθουν και να κερδίσουν τη δωρεπιταγή, αλλά βέβαια. Στο ταμείο, κάποιος τυχερός που θα ψωνίσει, ναι, θα κληρωθεί η δωρεπιταγή. Όχι όμως μόνο 1.000 ευρώ και 100 ευρώ και 50 ευρώ. Έχουμε πολλές δωρεπιταγές.
Έτσι. Και βέβαια να υποφεληθεί από τις προσφορές που, όπως είπαμε, είναι έως 60%. Νομίζω και το 30% στα έπιπλα εκεί που είναι από μόνο είναι του πολύ δελαστικό. Καλά, δεν το συζητάμε, μεγάλο, ειδικά το αυτή την περίοδο, γιατί εκπτώσεις στα έπιπλα εκεί που περιμένουμε το Σεπτέμβριο, ποτέ στην αρχή του καλοκαιριού. Οπότε είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι τα 3 χρόνια εγγύηση minimum που μας δίνεται, γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε μεγάλη ασφάλεια για τα προϊόντα που έχετε επιλέξει να έχετε εκεί στο Practiker. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει. Εγώ εκεί. Θέλω να σε... Κορίτσι μου, τι. Είναι θέλω να έρθω από εδώ να το δείτε. Να γίνω λίγο ένα μικρό cupcake και να σας πω γεια σας από αυτή εδώ την εικόνα, με τα μπαλόνια, με τα τόσο ωραία παιδάκια που έχει εδώ και δεν μπορώ να τα δείξω, αλλά τα λατρεύω. Και θα πάω εδώ στα μπαλόνια να σας πω να έρθετε όλοι εδώ στην Παλίνη. Στα κορίτσι μου γλυκό, φιλάκια πολλά, τα φιλιά μας σε σένα. Φιλάκια. Και στην κυρία Ελευθερία την υποδιευθύντρια, φιλιά πολλά. Πάτε όλοι στο Practiker για να υποφεληθείτε αυτές, για αυτές, από αυτές τις προσφορές. Για αυτές, να υποφεληθείτε αυτές τις προσφορές. Μπράβο ελληνικά. Σήμερα που είναι αυτή η μέρα γενεθλίων τους. Φιλάκια πολλά. Γεια. Αυτά. Με πάμε το Practiker. Σε ένα κορίτσι Ελενίτσα. Φωτιά. Σε μία μπονίτα που συνάντησα, δεν το λέω καθόλου τυχαία. Συνάντησα την Ελευθερία Ελευθερίου στο Φραντζέλικο, όπου τραγουδάει μαζί με τον Χρήστο Χολίδη και τον Γιώργο Γιαννιά. Και η Ελευθερία Ελευθερίου, παιδιά, έτσι, μια και βρισκόμαστε στο κλίμα των ημερών με τη Eurovision, είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision τότε στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, νομίζω το 2011. Και μετά από αυτή την περίοδο απήχε λίγο. Γιατί απήχε η Ελευθερία Ελευθερίου? Μου απαντάει γι' αυτό. Όπως επίσης μιλήσαμε για όλη αυτή την παραφιλολογία γύρω από τη σχέση της με τον Γιώργο Μπόγρη, τι έχει να πει και γι' αυτό, είναι κάπως εχμηρή στην απάντησή της, θα τολμήσω να πω. Και τέλος, μου μιλάει και λίγο για την προσωπική της ζωή, γιατί κάτι έχει βγει τώρα στα δημοσιεύματα, ότι έχει... Άλλο. Ναι, ότι υπάρχει κάτι στην προσωπική της ζωή. Τι μου απαντάει γι' αυτό η Ελευθερία Ελευθερίου? Βρίσκομαι στο Φραντζέλικο, έχω έρθει να συναντήσω την Ελευθερία Ελευθερίου. Με λέγες Μπονίτα, μαζί πέρασαμε τη νύχτα. Το Μπονίτα κυκλοφορεί από την Cobalt Music, είναι το πιο πρόσφατο σου single, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Από την πρώτη μέρα που βγήκε, ανεβήκαμε στη στάση στο YouTube. Με λέγες Μπονίτα. Πήγε Eurovision. Μετά από την εμφάνισή σου στο Eurovision, έχω λίγο στο μυαλό μου ότι από εκεί και πέρα κάπως απήχες. Το έκανες συνειδητά. Ναι, είχα χάσει λίγο τον εαυτό μου, λίγο τις ισορροπίες μου. Δεν εκμεταλλεύτηκα το να δω φωτογράφους και να επαναστηθώ. Δεν εκμεταλλεύτηκα το να δω κάμερα και να περάσω. Ίσως να είναι αυτό το οποίο μπορεί και να μου στήχησε. Γιατί προσπαθούσα πάντα να προκαλώ με τη δουλειά μου. Όμως νομίζω κάποιες φορές μπορεί και να μην αρκεί αυτό. Η ερώτηση που έχεις κουραστεί να σε ρωτάνε τελευταία είναι αν έχει σχέση με τον Γιώργο Μπόγρη. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κύριο Μπόγρη. Δεν θέλω καν να συζητάω άλλο αυτό το θέμα. Το έχω πει. Τέλος, έχει πάρει μια έκταση το θέμα, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό δεν θέλω να συζητήσω άλλο για το συγκεκριμένο και δεν θέλω να με συνδέουν καν με το όνομά μου, το δικό του. Θα μπορούσα να είμαι διαφορετικά στην προσωπική μου ζωή και να εκθέτω, ας πούμε, το σύντροφό μου που είναι δίπλα μου. Γιατί σε θυμώνει τόσο πολύ? Με θυμώνει γιατί είναι πολύ άσχημο να σου χρεώνουν, να χρεώνεις μια γυναίκα κάτι. Και είναι πολύ άσχημο να περπατάς και να ακούς πράγματα. Και επειδή μου έτυχε αυτό. Τι σου έτυχε? Μου έτυχε να περπατάω και να λένε για τα κουτσομπολιά. Ναι. Ρωτήστε το και τον ίδιο στο κάτω-κάτω. Γιατί να με ρωτάνε μόνο εμένα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή? Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Και αυτό είναι η απάντηση που δίνετε όλοι, ρε, η Ελευθερία. Είμαι πάρα πολύ καλά. Το οποίο σημαίνει ότι... Είναι κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει απαραίτητα κάτι στη ζωή μου, αλλά είμαι πάρα πολύ καλά. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ γλυκό κορίτσι, ναι, ναι. Και έχει δίκιο σε αυτό, γιατί θυμάστε, παιδιά, που το συζητούσαμε τότε που, για τα δημοσιεύματα που συνήθως συνδέουν τις κοπέλες με κάποια αγόρια. Και το είπε και η ίδια η Ελευθερία, ότι έχει τύχει να περπατάει στον δρόμο και να λένε να ακούει κοτσομπολιά. Και είναι πολύ άσχημο να συνδέουν το όνομα μιας κοπέλας, ότι έχει όν και σχέση και να πρέπει να απαντάει για μια σχέση. Όχι, και για μένα, εμένα αυτό με τρελαίνει. Ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι γίνεται πολύ έντονα. Ότι έχει συμβεί κάτι. Μία παραφιλολογία, ένα κουτσομπολιό, κάτι που έγινε πραγματικότητα. Τι ρωτάει ένας άνθρωπος? Απαντάει.
δεν τελειώνει ποτέ εκεί. Ποτέ. Πρέπει να απαντήσει στην κάθε εκπομπή, στον κάθε δημοσιογράφο. Ακόμα και εμείς τη ρωτάμε γι' αυτό. Ακόμα και εγώ τη ρωτάω. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Μια έμεση εκμή είναι η Ελενίτσα μας. Είναι. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς... έχει απαντήσει. Με τα βλέπεις που την υποστηρίζει. Έχει όχι. απαντήσει. Πρέπει να ξαναρωτήσει κι εσύ. Δηλαδή, εγώ με παιδιά, το πω, δεν το έθεσα έτσι. Αλλά θα σου πει. Δεν το έθεσα έτσι. Τη λέω, η ερώτηση που έχει βαρεθεί να απαντά είναι αυτή και μου λέει ναι, θέλω να δώσω ένα τέλος και στην τελική ρωτήστε και τον ίδιο. Γιατί ρωτάτε μόνο. Δεν ρωτάω τον ίδιο, ναι. Δεν βρήκα. Δεν τον βρήκα. Θα βρω και δεν παίρνει τηλέφωνο. Όχι, δεν θα δώσουμε άλλο. Δεν είναι και υποσχέσει εύκολα. Ειδικά σε τέτοια θέματα. Έγινε. Αλλά δεν θα. Γιατί λίγου ποδοσφαιριστέ έχουμε δει αυτό. Τι λε, παιδί μου, είσαι υποσχέσει να δίνει δηλώσει για προσωπικά. Τι λε, παιδί μου, μόνο ο Γκέντσουλ το έχει κάνει. Που είχε λόγο να το κάνει. Ναι. Αλλά. Ωραίο σχόλιο. Ναι. Απλά εγώ, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η έκρηξή τη τύπου εκεί οφείλεται. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω, βρε κούκλα μου. Έχω απαντήσει. Έχω πει ότι είναι ο Γιώργος δεν πρόκειται να απαντήσει σε τέτοια θέματα. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ. Ούτε η Ελευθερία θα ξαναπαντήσει και μπορεί να είναι και πολύ καλά. Το σύμπαν συνομωτεί να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μόνοι. Το βρήκε. Η Μέρη το βρήκε. Απλό. Παιδιά, εντάξει τώρα, πάμε στο ψητό. Πάμε στο ψητό να το αφήσουμε αυτά. 1000 ευρώ μετρητά. Όλα είναι χρήμα. Τι σας δίνουμε, 1000 ευρώ, σύση μου. Καλά, συντώνιστη, τίποτα. Ναι, δεν ήμουν, γιατί κάτι σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουν, Ελένη μου. Γιώργο Μπόγκρι. Ότι σου έκανα παρατήρηση, στεναχώρησα. Όχι, δεν σκεφτόμουν αυτό. Σκεφτόμουν να πω για τον Μπονίτα τη Ελευθερία Ελευθερία πόσο ωραίο τραγουδί είναι. Ωραίο τραγουδί είναι, ναι, και πάει και πάρα πολύ καλά. Σκίζει. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα 1000 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο. 14584 για να κάνετε δικά σας 1000 ευρώ μετρητά! Έτσι, αυτή είναι η ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα συντονισμένη εκτός από τον κύριο στη γωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κουρδισμένοι φουλ. 1000 ευρώ μετρητά. Εσύ κουρδίσου. Κουρδίσου και πάρε το τηλέφωνο στα χέρια και πάτα 1-4-5-8-4 για να μπει στην κλήρωση και να κάνεις δικά σου μετρητά, ζεστά, σπαρταριστά 1000 ευρώ. 2 Ιουνίου γίνεται κλήρωση. Όσο περισσότερες φορές πάρεις μέρος, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Διαφημίσεις. Λοιπόν, έχουμε επανέλθει και don't cry, γιατί σου έχουμε τη λύση. Ξέρω ότι σε προβληματίζει. Θα μιλήσουμε για πιο κοριτσιστικά θέματα. Θα λύσουμε όλα σου τα προβλήματα. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Μη σε προβληματίζει που βλέπεις τηλεόραση. Μη σε προβληματίζουν οι ώρες που περνάς στον υπολογιστή ή στο κινητό σου. Γιατί έχουμε την Ηλιάδα Κλάγκ μαζί μας και έχουμε τη λύση για τον μπλε φως. Την έχουμε. Σωστά. Ναι, βέβαια. Μέσα στα χέρια μας την κρατάμε. Καλώς ήρθες και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα που προβληματίζει πάρα πολύ τη σύγχρονη γυναίκα, γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες αυτό το μπλε φως μπροστά. Έτσι μπλε είναι. Φως εννοούμε ή αυτό. Ή τουλάχιστον έχει αρχίσει να μας προβληματίζει όλο και πιο έντονα. Ναι, όντως... γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι όντως επηρεάζει στη γύρανση του δέρματος. Έτσι είναι. Το μπλε φως λοιπόν είναι το φως που εκπέμπουν οι σύγχρονες οθόνες, τηλεόραση, τάμπλετ, κινητά. Λάπτοπ, υπολογιστές. Λοιπόν, φαίνεται ότι το μπλε φως εκτός από προβλήματα που δημιουργεί στην όραση, δημιουργεί προβλήματα και στην επιδερμίδα και το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η πρόωρη γύρανση. Έχει δηλαδή αποδειχτεί ότι το μπλε φως καταρχήν εισχωρεί πιο βαθιά στην επιδερμίδα από τη ηλιακή ακτινοβολία. Φτάνει στο σημείο που παράγεται το κολαγόνο και η ελαστίνη, που είναι τα δομικά υλικά της επιδερμίδας μας. Δημιουργεί οξυδοτικό στρες, που σημαίνει ελεύθερες ρίζες, που σημαίνει πρόωρη γύρανση. Μην το συζητάς. Και διαταράσσει και την παραγωγή της μελανίνης, οπότε μιλάμε για δυσχρωμίες, καφεκυλίδες κτλ. Μιλάμε δηλαδή για έναν ακόμα εχθρό από τον οποίο πρέπει να προστατευτούμε. Και που δεν τον υπολογίζαμε μέχρι τώρα. Εμείς νομίζαμε μόνο ήλιος. Εκεί είχαμε. Επικεντρώσει όλη μας την προστασία. Δεν το ξέραμε. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε κάτι ακόμα να σκεφτούμε, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα και τη φροντίδα της επιδερμίδας μας, ώστε να την προστατεύουμε όχι μόνο από την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και από τον μπλε φως. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, Ηλιάδα μου? Έχω έρθει λοιπόν με τα καλά νέα της ημέρας, που είναι η καινούρια σειρά της Διαντερμίν. Η Διαντερμίν είναι από τις πρώτες μάρκες που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τις επιπτώσεις του μπλε φωτός στην επιδερμίδα. Και ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η σειρά Lift Plus Smart Defense,
Μια ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης η οποία προστατεύει το δέρμα από τον μπλε φως. Αλλά όχι μόνο από τον μπλε φως. Το προστατεύει και από την ηλιακή ακτινοβολία και από την αστική ρύπανση. Δηλαδή, τρεις παράγοντες που δεν τους καταλαβαίνουμε, αλλά βομβαρδίζουν συνεχώς την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Για τα κορίτσια της πόλης, λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση θέλω. Ναι. Τα αγόρια μπορούν να προστατευτούν το ίδιο από το μπλε φως και από την... Φυσικά, βέβαια, βέβαια. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα της Lift Plus Smart Defense. Βέβαια, στην αντρική επιδερμίδα θα πρότεινα πιο ελαφριά υφή, όπου δίνει τη λύση, δίνει την απάντηση Διαντερμίν. Έχει πιο ελαφριά υφή. Ως επιλογή. Ας μείνουμε όμως λίγο στα κορίτσια, ναι. Γιατί εμείς ναι. Λίγο με αυτό ασχολούμαστε πιο πολύ. Εμείς θα μας πειράξει περισσότερο. Ποια είναι η διαδικασία λοιπόν, τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, η σειρά είναι ολοκληρωμένη. Ξεκινάμε από την πρωινή φροντίδα, όπου έχουμε την κρέμα ημέρας, Lift Plus Smart Defense. Εδώ λοιπόν αυτή η κρέμα έχει παράγωγα υαλουρονικού οξέως που τα θέλουμε για βαθιά ενυδάτωση και για να γεμίζουν εκ των έσω τις λεπτές γραμμές, οπότε να κάνουν πιο λεία την επιδερμίδα. Έχουμε τεχνολογία που προστατεύει από τον μπλε φως, δημιουργεί μια προστασίας. Και βέβαια έχουμε και το Detoxy Complex που είναι ένα σύμπλεγμα από πολύ ισχυρά αντιοξυδοτικά που προστατεύουν από την αστική ρύπανση και από τις τοξίνες. Ιδανικά λοιπόν θέλουμε όλη αυτή τη σειρά μαζί έτσι για να πούμε ότι είμαστε πλήρως προστατευμένοι. Καλό θα ήταν να τη χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένα. Εκτός από την κρέμα υπάρχει και ο ροζ, ο οποίος έχει SPF 50. Εδώ λοιπόν... πολύ υψηλός δείκτης, οπότε προστασία UVA, UVB απόλυτη, μπλε φως και αστική ρύπανση. Και για το βράδυ έχουμε την αντιοξυδοτική κρέμα νύχτας, όπου εδώ τι γίνεται, εδώ βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο με το μπλε φως το ίδιο, όσο με τις ελεύθερες ρίζες που προκαλεί και με τις τοξίνες που συσσωρεύονται στο δέρμα από όλη τη μέρα. Οπότε έρχεται αυτή η κρέμα να βοηθήσει τα κύτταρα να επανορθώσουν τις φθορές, να διώξει τις τοξίνες και έτσι το πρωί το πρόσωπό μας να είναι αναζωογονημένο, ξεκούραστο όπως το θέλουμε, φωτεινό και έτοιμο για να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Τέλεια. Και να πούμε ότι μπορούμε να μπούμε και στο site, έτσι, της Διαντερμίν, να δούμε ακριβώς σε ποια επίπεδα με τα δικά μας στατιστικά και στοιχεία, έτσι, πώς περνάμε τη ζωή μας, είμαστε όσον αφορά το μπλε φως. Ναι, πόση ώρα. Ναι, και τα αποτελέσματα είμαι σίγουρη ότι θα μας σοκάρουν, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι πολλές οι ώρες που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι μπροστά στο μπλε φως και στις οθόνες. Βέβαια, και σε αυτόν τον προβληματισμό δεν σας κρύβω, κορίτσια, ότι με έβαλε λίγο το Instagram, που πια σου δείχνει πόση ώρα περνάς. Και όταν πας να το δεις, λες, συγγνώμη, περνάω τόση ώρα και τελικά πόσο τέτοιο χρόνο ξοδεύουμε σε μπλε φως. Και πώς θα το κάνεις στην επιδερμίδα μας, αυτό που λες. Δηλαδή, παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται ο πανικός, γιατί η λύση είναι μπροστά μας, είναι budget friendly, οπότε όλες οι γυναίκες μπορούν να αφαιθούν στη φροντίδα της Διαντερμίν και της Lift Plus Smart Defense, οπότε δεν έχουμε τίποτα να ανησυχούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα μείνουμε στα κορίτσια, θα μείνουμε στα γυναικεία θέματα, γιατί η Γιολάντα Ελευθεριάδου, η ιατρική μας ρεπόρτερ, έχει φροντίσει γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε η αγγειολόγος αγγειοχειρουργός για τους κυρσούς και τις φλεβικές παθήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα και υγείας, αλλά και ομορφιάς. Και θέλουμε τη λύση. Την έχει η Γιολάντα. Μία από τις κυριότερες φλεβικές παθήσεις είναι η κυρσή. Πώς αναπτύσσονται αλλά και πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα πόδια μας από τους κυρσούς θα μας αναλύσει αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Άννα Κάτσεκα. Γιατρέ, αρχικά μιλήστε μας για αυτή τη φλεβική πάθηση. Τι ακριβώς είναι η κυρσή? Κυρσή τους ονομάζουμε όταν οσύσει η φλέβα. Όταν αρρωστήσει η φλέβα μας ονομάζεται κυρσή. Πάρα πολλοί ασθενείς τον ονομάζουν φλεβίτη. Ο κυρσός είναι μία διαπλάτηση της φλέβας, όταν αυτά τα άτομα παραμείνουν για αρκετή ώρα σε ορθοστασία, υπάρχει κάποια κληρονομικότητα, διαπλατείνεται η φλέβα, αποκτά αυτή την οφειοδή πορεία και τότε τον ονομάζουμε κυρσό. Πού οφείλεται η εμφάνισή τους? Συνήθως έχουμε κληρονομικότητα και φυσικά η ορθοστασία, οι εγκυμοσύνες, μερικά επαγγέλματα όπως οι ζαχαροπλάστες, οι αρτοποιοί, αλλά και οι γυναίκες που κάνουν πολλά παιδιά μπορούν φυσικά να δημιουργήσουν κυρσούς. Εμφανίζονται και στα δύο φύλλα σε ίδιο ποσοστό? Σχεδόν ναι, αλλά λίγο υπερέχει γυναίκα, γιατί με τις εγκυμοσύνες και οι ορμόνες και φυσικά το βάρος, όλα αυτά επιδεινώνουν. Από ποια ηλικία συνήθως εμφανίζονται οι κυρσοί? Από μικρή ηλικία. Ήδη, ας πούμε, άτομα από 14 χρονών, 15, αρχίζουν και εμφανίζονται οι φλέβες, γίνονται πιο εμφανείς. Πάντα ψάχνουμε και το γενεολογικό δέντρο, αν έχει η μητέρα, αν έχει ο πατέρας κυρσούς.
Ποια είναι τα συμπτώματα που θα παρατηρήσουμε και θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα στο γιατρό? Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων δεν έχουν συμπτώματα, γι' αυτό βλέπουμε και προχωρημένες καταστάσεις. Συνήθως τα συμπτώματα τα έχουμε την άνοιξη, έχουν συνήθως κάποιο βάρος στα πόδια, νιώθουν κόπωση, ίδημα. Πρέπει να γίνονται κάποιες εξετάσεις προληπτικές και αν ναι, σε τι ηλικία? Ανάλογα, αν υπάρχει κληρονομικότητα μέσα στην οικογένεια, οπωσδήποτε αυτά τα παιδιά θα πρέπει να εξεταστούν και να τα δει ένας αγγειοχειρουργός από την ηλικία ήδη των 15-16 χρονών. Η κυρσή είναι μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα ή ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι με την ανάπτυξή τους? Και αισθητικό και παθολογικό, και τα δύο. Για μένα είναι παθολογικό, αλλά αυτό που παρακινεί τον ασθενή να έρθει πάρα πολλές φορές, περισσότερο, είναι το αισθητικό. Δύο ωραίες γάμπες με κάποιες φλέβες, καμία γυναίκα δεν θα ήθελε να φαίνεται έτσι το πόδι της. Παθολογικό οπωσδήποτε είναι σοβαρό, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβωση. Για το χειρουργείο και για το λέιζερ έχουμε ξαναακούσει. Αυτή η καινούργια μέθοδος με το σκληρεντικό αφρό, τι ακριβώς είναι? Είναι κάτι καινούργιο. Το εφαρμόζω περίπου 8 χρόνια. Είναι μείγμα αέρος με φάρμακο. Δηλαδή, βάζουμε μικρή ποσότητα φαρμάκου, περισσότερο αέρα, μια ειδική τεχνική που κάνω, δημιουργείται ο αφρός, όπως ο αφρός ξυρίζεται για να καταλάβει το άτομο και εκχύεται μέσα στη φλέβα. Διώχνει το αίμα και συρρυκνώνει η φλέβα και εξαφανίζεται. Είναι μια επίπονη διαδικασία? Καθόλου. Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να πάει κατευθείαν σπίτι του και να γυρίσει στις καθημερινές δραστηριότητες του? Ακριβώς. Μπορεί να φύγει άμεσα, τοποθετώ κάποια κάλτσα ελαστική και ο ασθενής πηγαίνει στις καθημερινότητες του. Κυρία Κάτσακα, με την εμπειρία που έχετε 40 χρόνων στην αγκιοχειρουργική και έχετε ασχοληθεί με διάφορες μεθόδους χειρουργική λέιζερ, θα ήθελα να μας πείτε, με την καινούργια μέθοδο του σκληρεντικού αφρού, είστε ευχαριστημένοι? Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος? Εννοείται. Αν δεν είναι ευχαριστημένος ο γιατρός, δεν συνεχίζει να κάνει τη θεραπεία. Εκτός που τον ερωτεύτηκα εγώ, τον ερωτεύτηκαν και οι ασθενείς μου τον σκληρεντικό αφρό. Γιατί απέφυγαν το χειρουργείο, απέφυγαν το λέιζερ, είναι τελείως ανώδυνος και φυσικά με θεαματικά αποτελέσματα. Γιατρέ, μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να αποφύγουν, ας πούμε, το χειρουργείο και να κάνουν αυτή τη μέθοδο? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Και τα χειρουργεία ακόμη τα κάνω. Και λέιζερ, πολλές φορές αν θελήσουν οι ασθενείς να κάνουν λέιζερ, κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο εξετάσεις, είτε είναι κληρονομικό το πρόβλημα είτε όχι? Όχι. Αν έχουμε κληρονομικότητα, ναι. Εάν αυτό το άτομο έχει κάνει χειρουργείο, έχει κάνει λέιζερ, έχει κάνει σκληρεντικό αφρό, καλό είναι να πηγαίνει κάθε χρόνο. Ας μιλήσουμε για την πρόληψη, γιατρέ. Η διατροφή και η γυμναστική παίζουν σημαντικό ρόλο? Ακριβώς. Γυμναστική. Γυμναστική, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι το βάδισμα. Φυσικά και το θέμα της διατροφής, να μην είναι υπέρβαρα τα άτομα. Και φυσικά αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι και η βιταμίνη C στην ενίσχυση των τυχωμάτων των αγκείων. Σε εμάς τις γυναίκες μας αρέσει να φοράμε παπούτσια με ψηλό τακούνι. Για τη συγκεκριμένη πάθηση παίζει κάποιο ρόλο? Εξαρτάται τώρα. Αν κάποια γυναίκα θέλει να ντυθεί και να είναι γυναίκα ένα βράδυ, δεν νομίζω ότι θα επιδεινώσει την κατάσταση. Περισσότερο είναι αν έχει πολύ ωραία ορθοστασία. Θα ήθελα να μας πείτε αν επιτρέπονται το μασάζ, η ηλιοθεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Με πολύ, δηλαδή το άτομο πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο τουλάχιστον κάποιες ώρες πριν τις 12 ή μετά τις 5-6. Το μασάζ πρέπει να είναι πάρα πολύ απαλό, ελεγχόμενο και εγώ θα πρότεινα να μην κάνουν καθόλου αυτά τα άτομα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γιολάντα. Κάνει πολύ ωραίες ερωτήσεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και μπορεί να μην έχεις το πρόβλημα, αλλά αν έχεις κληρονομικότητα πρέπει να το προσέχεις. Να σας πω επίσης για τις κρέμες Dendermint που είδαμε πριν, ότι μπορείτε να κερδίσετε ολόκληρη τη σειρά. Αν μπείτε στο λογαριασμό μας στο Instagram, έλα κατ' ο Παύλα Χαμογέλα, θα δείτε όλες τις πληροφορίες και θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί δεν φεύγει κανείς από εδώ αν δεν μας κάνει δωράκια. Τέτοιοι είμαστε. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε αυτό το αγόρι
που περιμένετε με τόση χαρά και τόση αγωνία. Με διεθνή καριέρα πια, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, με τη συμμετοχή του και πρωταγωνιστή βασικά σε μια παράσταση η οποία αποτέλεσε το σημείο ενδιαφέροντος φέτος και ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα κατεβαίνει και στις ευρωεκλογές. Και έρχεται να μας τα πει όλα αυτά μαζί. Και αν είναι όντως ο πιο περιζήτητος Εργένης, όπως τόλμησε δημοσιογράφος στην Αγγλία να τον αποκαλέσει, πάμε να υποδεχτούμε τον Αλέξη Γεωργούλη. Κάνεις live τώρα σοβαρά. Είμαστε live, παιδιά. Είμαστε live, γεια σας. Να σας θυμίσω. Καλώς τον. Τα δάχτυλα τα παίρνεις. Έχετε ένα κινητό. Τι κάνετε. Καλώς ήρθε. Καλώς ήρθε. Θες να το κρατάς. Θες να το κρατάς γιατί μου πιάσει και το χέρι. Τι γίνεται. Μια χαρά. Πώς είσαστε. Σήμερα πού θα με βάλετε να καθίσω. Σήμερα έμαθα ότι είσαι του 1974. Είσαι του 1974. Ναι, ναι. Είμαστε συνομήλικοι. Κατάλαβες. Και εσύ του 1974. Θα πάρουμε και τα παιδιά. Εγώ τον Ιούλιο, εσύ. Α, εγώ με τον Αύγουστο. Όχι, ψέματα λέω. Τον Αύγουστο είναι η γιορτή μου. Άρα. Μπερδεύω τη γιορτή μου με τα γενέθλια γιατί είμαι πολύ δυσλεκτικό. Ναι. Και μπερδεύω τον Οκτώβριο με τον Αύγουστο. Α, να κάνουμε μια εκπομπή. Πότε έχει γενέθλια. 6 Οκτωβρίου. Α, Οκτώβριο. Και κατά τον Πυθαγόρα λένε το 6 είναι ο αριθμό τη υπερβολή. Άρα. Ζυγό δηλαδή. Ζυγό, ζυγό. Ζυγό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Άρα, ούτε εγώ, απλά το πω εγώ. Ο ζυγό είναι φανταστικό ζώδιο, είναι μοναδικό ζώδιο. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Και ταπεινό από ό,τι βλέπω. Και ταπεινό από ό,τι είναι ταπεινοφροσύνη αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, να ξέρει. Είναι το μοναδικό ζώδιο που έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει κανένα άλλο. Ποιο. Ποιο. Κάνουμε ένα quiz, θα μας πούνε τώρα, παίρνουν τηλέφωνα. Όχι. Θα μας πούνε. Όχι, ε. Θέλει να μας πει κανένας εδώ. Τι έχει ο ζυγός που δεν έχει κανένα άλλο ζώδιο. Δικαιοσύνη. Από πού προκύπτει αυτό. Έλα, σιγά σιγά. Από τη ζυγαριά. Ναι, πού. Πού ζυγίζουν. Αλήθεια το λες αυτό. Πού. Τώρα έχω χωθεί, δεν ξέρω τι. Τι είναι η ζυγαριά. Αντικείμενο. Αντικείμενο. Ναι. Μισητό. Κοίτα, είναι πάρα πολύ κοντά. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Είσαι αντικειμενικό, δηλαδή. Ναι, είμαι αντικειμενικό, αλλά επειδή είναι αντικείμενο, δεν έχει ψυχή. Είναι άψυχο ζώδιο. Όλα τα άλλα ζώδια είναι υποκειμενικά. Είναι υποκείμενα, δηλαδή έχουν ψυχή. Α, και γι' αυτό είναι και αντικειμενικό. Και γι' αυτό. Βέβαια, έχει. Εγώ έχει είναι υποκειμενικό, γιατί ο άνθρωπο γίνεται το ζώδιο. Άρα υπάρχει και εγωισμός, υπάρχει και όλο αυτό. Και υπάρχει όλο το πράγμα. Υπάρχει συνέστημα. Αλλιώς θα γινόσουν ηθοποιός. Ναι, αυτό αφορά τον άνθρωπο. Αλλά σαν ζώδιο, γι' αυτό είναι αντικείμενο. Το ζώδιο ότι έχει. Ναι, τα βλέπει ίσα τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό το πρόβλημα που έχει ο ζυγός, γι' αυτό το λένε και αναποφάσιστο. Θα πιάσαμε ωραία συζήτηση. ωραία. Είναι όταν σκέφτεται το Α, σκέφτεται συγχρόνως και το μείον Α. Και λέει να πάω ή να μην πάω. Είναι το μαύρο φανταστικό ή το αυτό, άσμα. Πολύ ωραίο για αυτούς που είναι και επειδή γύρω τα βλέπει και τα δύο, δεν μπορεί να αποφασίσει γιατί τα είναι, ξέρεις, ισορροπημένα. Είσαι και παρόλα έτσι, αυτά, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λες είναι και δικά σου. Πάρα πολύ, υποφέρω. Μα μέσα από τη ζωή τα έχω μάθει. Και παρόλα αυτά έχεις φίλους, ε. Ναι, κοίταξε να δεις. Γιατί λέω, σε έχω φίλο, δεν σε έχω φίλο. Και έτσι μένουμε στο να υπάρχει πιθανότητα. Λοιπόν, εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με σένα, Λέξη. Ναι. Πού είσαι καταρχήν. Πού είσαι, πού ζεις, ρε παιδί μου. Τώρα είσαι εδώ, ξέρω, αλλά αύριο μεθαύριο φοβόμαστε θα φύγει ο Αλέξης, θα πάει στο Λος Άντζελες, ναι, μεθαύριο στην Αγγλία. Τα τελευταία 10 χρόνια ήμουν ανάμεσα από το Λος Άντζελες και την Αθήνα και προστέθηκε τα τελευταία 5 χρόνια και το Λονδίνο. Και επειδή κάναμε και τον Ντάρελς, ήμουν και στην Κέρκυρα ένα τρίμηνο το χρόνο, το περνούσε εκεί. Που έγινε χαμός, έτσι. Διεθνή καριέρα όταν λέμε. Είχε πολύ, καλά η σειρά. Ναι, στο Λονδίνο ήταν στα top. Και τώρα που κάναμε και το τελευταίο επεισόδιο, είχε πάει πάρα πολύ ωραία. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει σκέφτεται. Είσαι ένα γνωρίσιμο παιδί μου εκεί. Δηλαδή περπατά στην Oxford Street και λένε Alexis Lexis. Ναι, εντάξει, με βάλανε καμιά φορά και σε ένα από αυτά που κάνουν τα έντυπα που λένε. Έλα, πες τώρα. Έχω κάνει μερικές συνεντεύξεις. Στον δρόμο όμως σε αναγνωρίζουν. Ήδη λίγο από έχω καιρότερα να πάω γιατί τώρα έκανε μεγάλο μπαμ. Μη σε ξεχάσω. Επειδή ήμουν στην κεντρική γραμμή, στην κεντρική ιστορία σου με του Ντάρελ, το τελευταίο επεισόδιο, τελευταία σεζόν. Και. Εντάξει, έχω κάνει αρκετές συνεντεύξεις τώρα. Άρα, άμα θέλει κάποιος, μπορεί να με αναγνωρίσει. Καμιά φορά στο μετρό, επειδή εκεί το μετρό είναι το βασικό μέσο μεταφοράς, βλέπω κάποια βλέμματα που κοιτάνε λίγο. Ξέρεις, μα δεν θα είναι αυτός. Ξέρεις, γιατί είναι και εποχής.
Είμαι και πολύ διαφορετικό. Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ ξυρισμένο και λίγα περισσότερα κιλά από ό,τι συνήθω έχω. Αυτά. Πού γυρίζετε στην Κέρκυρα ακριβώς, σε ποιες περιοχές? Έχουμε γυρίσει σχεδόν σε όλη την Κέρκυρα. Όπου φαίνεται ότι μπορεί να είναι το 1935, γυρίζουμε. Η Κέρκυρα είναι φυσικό σκηνικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, και, ναι, και είναι προστατευόμενο μέρος η πόλη της Κέρκυρας, ναι, από την UNESCO. Και είναι φανταστική. Και δεν μου λες, τι τύπο παίζεις εκεί τώρα, τι είσαι εκεί? Ένα, ναι, πάρα πολύ ωραίο τύπο. Ναι. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι αληθινή ιστορία, και είναι ο πρώτος που είχε ταξί μηχανοκίνητο, που ήταν αυτοκίνητο δηλαδή. Και έμαθε αγγλικά, είχε πάει στο Σικάγο, εκεί σαν μετανάστης έβγαλε κάποια χρήματα και γύρισε με αυτοκίνητο από την Αμερική. Και ο ρωτικός μου ρόλος είναι η οικογένεια που μετακομίζει από την Αγγλία στην Κέρκυρα. Ο δικός μου ρόλος είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της κοινωνίας της Κέρκυρας και της οικογένειας. Και τι τύπος είναι? Είναι πέρα από φωνακλάς. Το story, ρε παιδί μου. Είναι φωνακλάς, ναι. Ναι. Δηλαδή ο Ελληνάρας. Ο αληθινός τύπος ήταν λίγο τεράστιος, ναι, ένα τέτοιο, ναι, πράγμα. Γι' αυτό έβαλε και εγώ παραπάνω κιλά. Όχι ότι ήθελα, ξέρεις, αλλά αυτό το πράγμα. Ναι, χαμός, πολλά παραπάνω κιλά. Λέξη, εδώ χαμός. Σε αυτό είναι στα δυνατά μου, αλλά στην αρχή είχα πάρει αρκετά. Δηλαδή πόσα σου είπαν? Μάλλον τα είχα και δεν τα χάσα απλώς. Α, δεν σου είπανε, Αλέξη, έλα εδώ πάχινε λίγο? Όχι, όχι. Το είχα βάλει εγώ από πριν στο μυαλό. Αλλά είπες το ρόλο, αυτό πάει, για να χαλαρώσει. Ναι, ναι. Και είναι φωνακλάς. Είναι φωνακλάς, είναι έξω καρδιά, είναι από τους πιο γνωστούς στο νησί. Είναι ο άνθρωπος που του λες κάτι και θα στο φτιάξει. Και αγαπάει πάρα πολύ τους Άγγλους και γι' αυτό συνδέεται τόσο καλά με την οικογένεια. Και με έναν τρόπο καλύπτει και το κενό που έχει αφήσει ο θάνατος του πατέρα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει αυτό το τεράστιο βήμα, έτσι? Αυτό λίγοι Έλληνες το καταφέρνουν, και όχι γιατί δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, ταλέντου, έχει να κάνει και με όλο το σύστημα. Στους βασικούς Έλληνες ηθοποιούς είναι και ο Καραμίχος. Δηλαδή είμαστε μαζί, δηλαδή το πάμε παρεούλα όλο αυτό το ταξίδι. Άλλο θέλω να ρωτήσω, άλλο το πάω. Ότι πώς, ρε παιδί μου, τώρα πώς το σκέφτεσαι? Δηλαδή ήρθες εδώ, τώρα είναι οι ευρωεκλογές, είναι και η παράσταση, είσαι και λίγο εδώ τώρα. Ναι. Είσαι με το ένα πόδι εκεί, με το ένα πόδι εδώ. Πώς το σκέφτεσαι? Νομίζω ότι κάνω λίγο το χταπόδι, γιατί, ναι, είμαι λίγο στην Αμερική. Είμαι ιδιαίτερα τώρα από τότε που ξεκίνησα να κάνω το Your Face Sounds Familiar. Έκανα τα γυρίσματα για τον Αντένα, έκανα τις πρόβες για τις παραστάσεις, έκανα και το ADR στο Λονδίνο, δηλαδή πήγαινα και γι' αυτό. Και πήγα και στην Αμερική, γιατί έπρεπε να πάω, επειδή έχω πράσινη κάρτα, θα έπρεπε να διατηρήσω μία σχέση. Και επειδή η μάνατζερ μου σταμάτησε να δουλεύει. Τι? Σταμάτησε να δουλεύει, να κάνει. Δεν άλλαξε μάνατζερ τώρα? Ναι, γι' αυτό πήγα να κάνω κάποιες συζητήσεις και να δούμε τι γίνεται. Και μάλλον μέσα στο καλοκαίρι θα πάω να κάνω και κάποιες συναντήσεις. Είναι εύκολο κάποιος να βρει μάνατζερ στην Αμερική? Δηλαδή σε περνάνε και οι μάνατζερ από casting, ας πούμε, άμα θα πάρουν? Ναι. Α, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάω. Ξέρεις, έχει να κάνει λίγο με την προσφορά και τη ζήτηση. Ναι. Άμα πας, εσύ σίγουρα θα βρεις. Το ξέρω. Ναι. Θα μου συστήσεις τη δική σου. Ε? Θα μου συστήσεις τη δική σου. Βεβαίως. Έχει σταματήσει να δουλεύει γι' αυτό. Α, όχι, τι είναι αυτή που αποσύρθηκε, την καινούρια. Κάτσε να την βρούμε. Α, δεν είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις. Γιατί ο μάνατζερ που μπορεί να σε θέλει εσένα, μπορεί να μην τον θες εσύ, να μην σου κάνει. Ή ο μάνατζερ που να θες εσύ, να μην θέλει εσένα, ή να έχει τόσο μεγαλύτερα ονόματα από σένα, που να μην ασχοληθεί από εσένα καθόλου. Εκεί όμως, όταν έχεις κάνει μια καριέρα εδώ πίσω, ρε παιδί μου, και φεύγεις και πας στο πικ σου, στην Αμερική, που ξέρεις ότι θα πρέπει να περάσεις οντισιόν, να είσαι με τις ώρες, να σε αντιμετωπίσουν σαν να ξεκινάς μόλις σε μια τεράστια αγορά, έτσι, όχι σαν τη, ναι, δική μας χώρα. Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση? Δηλαδή, εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ. Δεν την πήρα την απόφαση ότι, να σου πω, εδώ είμαι πρώτος στο χωριό, αλλά θα πάω τελευταίο στην πόλη. Δεν το έκανα κάπως έτσι. Ήθελα να εξερευνήσω πολλά πράγματα και εμπειρικά, όταν δηλαδή, έφυγα, ας πούμε, είχα πάει για να κάνω σεμινάρια πάνω στο σενάριο. Συγγραφή σενάριο. Γιατί. Εντάξει, οι Αμερικάνοι το έχουν πάρα πολύ με το σενάριο. Το βλέπουμε τώρα και στις σειρές που κάνουν, που βλέπεις ένα επεισόδιο και μετά κολλάς να δεις όλη τη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Και λες καμότα, γιατί και δεν σε ένα βράδυ μπορεί. Το έχω πάθει. Και εγώ το έχω πάθει. Το έχω πάθει. Είπα να δω έτσι ένα επεισόδιο να περάσει η ώρα γρήγορα. Και μετά έχασα όλο το βράδυ. Τέλος πάντων, είχα πάει για σεμινάρια και μετά άρχισε σιγά σιγά αυτό το πράγμα να φαίνεται εφικτό.
ότι μπορώ να ανακαλύψω πράγματα, ότι μπορώ να δοκιμάσω όσο καιρό είμαι εδώ στην Αμερική, γιατί όχι. Και εγώ αισθάνθηκα μετά, συγγνώμη, ότι ήρθες εδώ λίγο και είπαμε, όχι, κάτσε, ήρθε ο Αλέξης, κάτσε να τον εκμεταλλευτούμε. Και τον βάλαμε και τον βάλαμε και τον βάλαμε. Βρήκαμε παπά, να φάσουμε τα ναι. Και τώρα και στις εκλογές και λέω, με έχεις μπερδέψει, δηλαδή, πού θα πρωτοπάς, πόσα κομμάτια θα γίνεις. Κοίταξε, από κομμάτια ο ζυγός τα έχει πολύ εύκολα. Έχει δηλαδή μπορεί να ανοιχτεί. Επειδή είναι ζώδιο το αέρα, ξέρεις, ο αέρας έχει την ιδιότητα να ανοίγεται στον χώρο. Έξω όμως από αυτό, να το παίξουμε και λίγο σοβαρά το πράγμα. Οι ευρωεκλογές προκύψανε γιατί συζητώντας για το ΕΚΟΜΕ, με το tax rebate, αν ξέρετε που το tax rebate είναι... ένα νομικό πλαίσιο που έχει κάθε χώρα, κάνει κινηματογράφο. Κάτι έχω, ναι. Που δίνει επιστροφές το από φόρο παραγωγές, κινηματογραφικές. Σε έξοδα που έχεις κάνει. Άλιστα. Εμείς δεν το είχαμε αυτό και ξαφνικά το έκανε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ο Λευτέρης ο Κρέτσος. Και συζητώντας με αυτό, είδα ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό για το πώς εμείς μπορούμε να βγούμε έξω σε πολιτιστικό επίπεδο, να δείξουμε ένα πρόσωπο της Ελλάδας τώρα. Πώς είναι η Ελλάδα και ότι χτίζεται κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είδα ότι το κενό που υπάρχει και στο Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τα πολιτιστικά θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί με έναν τρόπο και να βάλουμε πράγματα ελληνικά που να τα διαχέσουμε στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε διαχύσουμε έτσι. Έτσι αποφάσισες. Ναι. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Κυκλοφορεί από το πρωί ένας διάλογος που είχες με τον Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτός ο διάλογος ότι είχατε. Είχαμε πολλούς διάλογους με τον Πρωθυπουργό και. Ότι ήσασταν μαζί στο Πολυτεχνείο. Ότι ήσασταν μαζί στο Πολυτεχνείο, δεν βρεθήκατε ποτέ. Κάπως υπάρχει ένας διάλογος. Ναι, γιατί είχαμε τρία χρόνια περίπου διαφορά. Ενώ είμαστε στην ίδια σειρά. Ναι. Εγώ την πρώτη χρονιά είχα περάσει με τις Πανελλήνιες τότε. Τότε είχαμε Πανελλήνιες. Ναι. Όχι, εμείς τα προλάβαμε. Επιστρέψαν οι Πανελλήνιες. Και εσύ αυτό παίζει ακόμα. Ναι, και παίζει πάνω μου συνέχεια. Τουλάχιστον να σα πει ένα λεπτό. Εντάξει, να τα γυρίσω πάνω. Παύλο Σαματόπουλο, account, άμα θέλετε να μπείτε. Μάλιστα, μάλιστα. Τι έλεγα. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, κάτι άλλο. Είχαμε πει. Ότι ήσασταν στο Πολυτεχνείο. Α, ναι, ότι εγώ την πρώτη χρονιά είχα περάσει τη γεωλογία στις Πανελλήνιες και δεν ήθελα να κάνω γεωλογία γιατί η κοπέλα μου τότε δεν είχε περάσει. Γι' αυτό δεν θα κάνω γεωλογία. Πάρα πολύ όριμο, έτσι δεν είναι. Εντάξει, το σκέφτηκα μετά ότι θα ήταν καλύτερα να ξαναδώσω εξετάσεις για κάτι καλύτερο. Τελικά έδωσα για κάτι καλύτερο και πέρασα στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Που περάσαμε μαζί, εννοείται. Με την κοπέλα σου. Ναι. Μετά από δύο χρόνια όμως. Είχε σπάσει όλο αυτό το πράγμα. Άκουσα. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και η επόμενη κοπέλα σου. Σε ποιο τμήμα ήταν. Είπα θα την ψάξω να την βρω στην Αθήνα. Και ήρθα, έκανα μεταγραφή στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να χάσω πάρα πολλά μαθήματα και να... ουσιαστικά να ξεκινάω από την αρχή. Οπότε ξαναπήγα από το πρώτο έτος, δηλαδή φύγαν τρία χρόνια έτσι στον έρωτα. Χαλάλη. Και γι' αυτό με τον Πρωθυπουργό δεν βρεθήκαμε στο Πολυτεχνείο, γιατί αυτός ήταν αρκετά πιο... ήταν προχωρημένος πια στο... Τώρα τι είπατε, δηλαδή, μπορείς να μοιραστεί μαζί μας κανένα διάλογο έτσι. Ένα που μου είπε και πώς δεν σε ξέρω. Λέγω τους ήξερα όλους εκεί πέρα. Λέει, δεν γίνεται, λέει. Όντως, ναι, τι πού ήσουν. Εγώ έχω βρεθεί κατάληψη. Όχι, διάβαζα, ήμουν καλός μαθητής. Αλλά έχω βρεθεί κατάληψη με τον Πρωθυπουργό. Αλήθεια. Σε κατάληψη ήσουν, ναι. Με τον Πρωθυπουργό. Τότε την εποχή που κάναμε τις καταλήψεις τότε με κάποια θέματα με το Υπουργείο Παιδείας, ο Πρωθυπουργός ήταν ο βασικός. Δηλαδή, πηγαίναμε τα 15 μελή σε ένα συγκεκριμένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας για να συγκεντρωθούμε όλοι οι μαθητές και ήταν αυτός που ήταν μπροστά. Φαινόταν από τότε ότι γενικότερα θα γινόταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στην πολιτική. Μάλιστα. Θέλω να μας πεις. Εγώ αυτή την εμπειρία δεν την είχα. Είδες. Να κάνεις. Να μας πεις λίγο και για την παράσταση, γιατί συμμετέχεις σε μια παράσταση που από την αρχή της σεζόν εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουμε μιλήσει αρκετά και πολλές εκπομπές έχουν μιλήσει ναι, αρκετά. Εγώ το παρασκήνιο πριν πω το ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες, ναι. Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε στη συνέντευξη τύπου που σε είδα τόσο χαλαρό, δηλαδή αυτό συζητούσαμε την άλλη μέρα. Λέω, λες και δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, σε ρωτούσαν και ήταν λες και άκουγες Κινέζικα. Ότι δεν ξέρω για τι πράγμα μου μιλάτε. Περίπου ήτανε κάπως ήτανε, έτσι. Ναι. Γιατί δεν τα εξέλαβα με πρώτο χέρι. Από το πρώτο. Πώς λέγεται, ρε παιδιά.
Τι θες να πει, Ρώσκα? Από το πρώτο χέρι. Ναι. Από το πρώτο χέρι. Δεν ακούγεται ωραίο. Από το πρώτο, τέλος πάντων. Δεν ήμουν αυτοίκος ή αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Ναι, αλλά δεν είχες πάρει πρέφα, τι είχε γίνει. Όχι, γιατί ήμουν στην Αγγλία και γύριζα. Γύριζα ενώ. Ναι, ήμασταν σε γυρίσματα. Και όταν ήρθα, ήρθε πάρα πολύ απότομα. Έμαθα λίγο ένα. Πώς. Παρασκήνιο. Τι έχει γίνει, ναι, το παρασκήνιο. Όχι ακριβώς παρασκήνιο, γιατί τα έμαθα τα νέα από την Ναταλή Δραγούμη που βρεθήκαμε σε ένα μπαρ και μου είπε λίγο τα νέα της. Mm. Ότι είχε κλείσει αυτή τη δουλειά και δεν έγινε και ψάχνανε να βρουν μετά κάποιον να προχωρήσουν την παραγωγή και δεν τα καταφέρανε. Εμένα κάπου εκεί πέρα τα σκέφτηκα ότι εντάξει, με βλέπω να κάνω αυτό το ρόλο. Ah. Το ήξερα το έργο, εντάξει, όλοι το ξέρουν. Αλλά δεν έκανα κάποια κίνηση γιατί ο σκοπός μου ήταν να φύγω για την Αμερική. Ήταν ένα τρίμηνο. Mm. Έχετε το νέο ότι δεν χρειάζεται να φύγω τόσο πολύ. Με μια εβδομάδα, ας πούμε, θα μπορούσα να τα λύσω τα θέματα μου. Έρχεται η πρόταση από τον Αντένα, ανοίγει ένα τρίμηνο κενό και μου λέει κάποια στιγμή ο Γιάννης ο Κέντ ότι πού είσαι, τι κάνεις. Βρεθήκαμε σε μια πρεμιέρα και του λέω: θα καθίσω εδώ κανένα τρίμηνο, ξέρω εγώ. Άμα έχω μια πρόταση, την σκέφτεσαι, ζητάς. Λέω: βεβαίως, να δούμε τι έχει. Και ήταν αυτό. Σαν παζλ κούμπωσε, ρε παιδί μου, όλο. Ναι, ήρθε σαν να ήταν. Κάποιο άλλο το είχε σχεδιάσει και λέει: πάνω τώρα σε μια εβδομάδα ουσιαστικά τα είχα κλείσει όλα. Και την τύχη πάνω σου. Δηλαδή, κάνει και εσύ πράγματα, αλλά θεωρώ ότι σαν άνθρωπο είσαι και λίγο τυχερό. Εσύ πώς το αισθάνεσαι? Εγώ νομίζω ότι η τύχη είναι ο πώς λαμβάνουμε τα πράγματα. Mm. Δεν είναι ότι θέλω να κάνω αυτό και μου κάθεται. Είναι ότι έρχεται, το βλέπει θετικά και δημιουργεί ένα θετικό κλίμα και αυτά που έρχονται είναι θετικά. Μάλιστα. Γιατί κάθε τι έχει και αρνητική και θετική πλευρά. Οπότε αν εστιάζεις στα θετικά, ζεις όμορφα. Σίγουρα. Στο ψηφοδέλτιο πώς είσαι, Αλέξη Γεωργούλης, στο ψηφοδέλτιο? Α, στο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο έχει γίνει κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να επηρεάσει ή όχι. Γράφει Γεωργούλης Αλέξανδρος και κανονικά θα έπρεπε να γράψει παρένθεση Αλέξης για να ξέρουν για ποιον μιλάνε, του Ιωάννη, ο μπαμπάς. Αλλά έχει παραλυφθεί αυτό, οπότε είναι Γεωργούλης Αλέξανδρος. Φαντάζομαι δεν θα το μπερδέψει αυτό. Εντάξει. Καλό να το λέμε. Γιατί έχουν πολλά χρόνια στην. Νομίζω είναι 17 Μαρτίου. Ναι. Μαζί με τον Πρωθυπουργό. Και. Συγγνώμη, ο Αλέξης και ο Αλέξανδρος είναι το ίδιο όνομα? Όχι. Υπάρχει ο Αλέξης είναι υποκοριστικό. Ο Αλέξης. Είναι ο Αλέξης και ο Αλέξανδρος και το υποκοριστικό κανονικά του Αλέξης έρχεται από το Αλέξιος που είναι πιο κοντά, αλλά καμιά φορά και από το Αλέξανδρος και το υποκοριστικό του Αλέξανδρος είναι το Αλέκος. Ναι. Γιατί μάλιστα. Το Αλέξανδρος βγαίνει από το Άλεκ και το Άνδρας. Τι λέω. Άρα εσύ είσαι. Άντε, βγάζετε μια κόρα χαρτί τώρα, παιδιά, και κάντε σημειώσεις. Το ψηφοδέλτιο είναι Αλέξανδρος Γεωργούλης. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Αλέξανδρος. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε σε ό,τι θέλεις. Στις Αμερικές, εκεί στις Αγγλίες, να πας να σαρώσεις, να είμαστε περήφανοι. Να έρθετε κι εσείς, παιδιά. Θα έρθουμε κι εμείς. Εγώ θα έρθω. Το μάνα τζέντι σου. Κράτα μου λίγο τώρα. Θα σου κρατήσω. Την διπλανή θέση ή θέλεις τώρα να μην τώρα περάσουμε και 10. Δεν με πειράζει θέση, αρκεί να έρθω. Όχι, για το πώς θα πάμε είναι το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, κλείσαμε. Και το Instagram, έτσι. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Αλέξης, κάτω παύλα, Γεωργούλης, κάτω παύλα. Εγώ δεν ξέρω καν ότι έχεις Instagram. Δεν σε είχα πολύ πάρει χαμπάρι. Παύλος Σαματόπουλος. Έτσι πολύ νερμός. Τώρα ξεκινάς. Τι λες καλέ. Όχι, είσαι. Είμαι. Πώς δεν είμαι. Θα σε μελετήσω. Είμαι στις άλλους χώρους. Θα αυτό ακολουθήσουμε. Έτσι, ναι, για να δούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, συγγνώμη. Break, έχει χτυπηθεί. Να πω για τα 1000 ευρώ ή δεν θες, γιάζεσαι. Εγώ θα πω. 14-584, μην ξεχνάτε 1000 ευρώ μετρητά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τι είναι αυτό, παιδιά. Θα πάρω κι εγώ ένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, 12:37, βεβαίως, καλησπέρα, λέμε πια και να πούμε την καλησπέρα μας στην Ντέση Κουβελογιάννη. Καλώς ήρθες, Ντέση μου. Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, πολύ καλά, εσύ? Και εγώ καλά είμαι. Όταν δεν είναι κάποιος πολύ καλά όμως, τι πρέπει να κάνει, ποιον πρέπει να εμπιστευτεί? Τη ThirTech. Αλίμονη. Βασικά εμπιστεύεται την νανοτεχνολογία και απαλύνει τους πόνους, αυτό εδώ το μαγικό ύφασμα, το κόκκινο, το οποίο πλέον έχει γίνει γνωστό σε όλους. Βλέπετε την επένδυσή του. Αυτό πρέπει να κουμπάει στο δέρμα μας, όπου νιώθουμε πόνο, όπου νιώθουμε. Αυτό είναι για τη μέση, σωστά. Εγώ κρατάω τις δύο ζώνες. Αυτή που έχω εδώ ψηλά είναι η κλασική ζώνη, αυτή που φεύγει περισσότερο, όπως λέμε, γιατί περισσότερο έχουν πόνο στη μέση τους και προβλήματα. Φοριέται βέβαια σε τρία σημεία, να σου πω. Δεν φοριέται μόνο στη μέση, όπου νιώθουμε πόνο.
ή στην πλάτη μας ή στα ισχύα μας. Εφαρμόζει. Βλέπεις ότι είναι αρκετά μεγάλη, είναι πάρα πολύ λεπτή, πάρα πολύ ελαφριά. Μπορούμε να τη βάλουμε λοιπόν σε όποιο σημείο πονάμε. Και η άλλη ζώνη που έχω εδώ είναι η ενισχυμένη, είναι αυτή με τις μπανέλες. Είναι αυτή που καμιά φορά σας λέει ο Αλέξανδρος ότι βάζει πάνω στη μηχανή γιατί θέλει να νιώθει τη μέση του να στερεώνεται σωστά. Ο Αλέξανδρος βέβαια, αν και λείπει σήμερα, τη φοράει πάνω από τα ρούχα. Για να έχει στήριξη, αλλά βεβαίως και αυτή φοριέται όπως πρέπει στο δέρμα μας, να εφάπτεται με το ύφασμα αυτό, το οποίο τι κάνει, γιατί το λέω και το ξαναλέω και το τονίζω, δημιουργεί υπερεμία. Βοηθάει λοιπόν στο κυκλοφορικό, με αποτέλεσμα όπου έχουμε μυοσκελετικό πόνο, πόνο στις αρθρώσεις, γιατί η Φιρτέκ έχει ένα ορθοπαιδικό βοήθημα για κάθε σημείο του σώματος, απαλύνει άμεσα. Αυτή η γλυκιά, η ζέστη, αυτή η θαλπορή που νιώθεις ανακουφίζει αμέσως από την ενόχληση. Εγώ πολλές φορές πρέπει να σου πω το κολάρο το φοράω και προληπτικά. Δηλαδή, όταν αισθάνομαι ότι πάει να με πιάσει ο αφιένας μου, για να μην φτάσω στο σημείο να παίρνω και παυσίπονα και να έχω το κολάρο, φοράω το κολάρο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όση ώρα το ανέχει ο οργανισμός μου. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, τη ζέστη τη νιώθεις έντονη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που με ρωτάνε, με ένιωθα να ζεσταίνομαι πάρα πολύ και το έβγαλε, έκανα καλά. Βεβαίως, το καταλαβαίνει το σώμα σου, πρώτα πρέπει να το αφαιρέσεις και μετά από λίγο μπορείς να το ξαναβάλεις. Ακριβώς. Δεν θα το κρατήσεις μέχρι να μην μπορείς άλλο, να σου δημιουργήσει αυτό που λέμε δυσφορία. Δεν υπάρχει λόγος. Τη δουλειά του την έχει ήδη κάνει. Και όταν το αφαιρέσεις, αυτό συνεχίζει να λειτουργεί. Γιατί ήδη έχει ανοίξει εκεί πέρα, έχει δημιουργήσει αυτό που πρέπει, την υπηρεμία που σας είπα και βοηθάει στο κυκλοφορικό. Λοιπόν. Να σας πω ότι όλα τα προϊόντα, τα ορθοπαιδικά βοηθήματα της Φιρτέκ είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Είναι μια ελληνική εταιρεία 25 χρόνων. Κάνουμε εξαγωγές που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν σε όλα τα Βαλκάνια παντού μας εμπιστεύονται. Γερμανία, δηλαδή η Ευρώπη μιλάει για τη Φιρτέκ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Βεβαίως, επίσης να τονίσω ότι εκτός από αυτή τη σειρά υπάρχουν και άλλες σειρές. Καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρεστε να μπείτε στο www.firtech.gr να δείτε ένα-ένα τα προϊόντα της Firtech. Μα δεν υπάρχει σημείο για το δεν υπάρχει. Και επειδή πολλές φορές κάθομαι και λέω από την αρχή, από το κεφάλι μέχρι και τις πατούσες, ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικό πρόβλημα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αυτός ο καιρός που είναι, έχει την υγρασία που έχει. Μία βρέχει, μία ρίχνει χαλάζι, μία έχει ήλιο. Δεν βοηθάει τώρα σε παλιά τραύματα. Εσύ που είσαι αθλητής μπορείς να καταλάβεις τι λέω. Προφανώς. Ναι, ή σε κάποιες ηλικίες που έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα σοβαρό. Μιλάω για μεγάλες ηλικίες, με τη μέση, με τα γόνατα που φθύρονται, τα κόκκαλα, που έχουμε προβλήματα. Ο πόνος είναι πόνος, είτε καλοκαίρι, είτε άνοιξη, είτε χειμώνα. Άρα η Φιρτέκ είναι εδώ για να σας βοηθήσει να λύσετε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και πολύ σημαντικό είναι αυτό το αισθητικό κομμάτι που μπορείς να το φοράς κάτω από τα ρούχα σου. Δεν φαίνεται τίποτα. Όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί παλιότερα ήταν και οι ζώνες και για τον αφιένα έπρεπε να φοράς ολόκληρο κολάρο. Εμπειρία, εσείς η εμπειρία από ζώνη από το παρελθόν δεν έχω. Από κολάρο όμως έχω δύο κολάρα στο σπίτι γιατί είχα από το 2000 πρόβλημα στον αφιένα. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Έχω δισκοπάθεια στον αφιένα. Λοιπόν. Τα κολάρα εκείνα, όπως λες και εσύ, μου έλεγα γιατρός να το φοράς όλη μέρα. Δεν γίνεται να το φοράω το όλη μέρα. Δεν γίνεται. Μου δημιουργεί πρόβλημα. Ενώ με το κολάρο της Φιρτέκ βγαίνω και πάω σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο, δηλαδή κάνω τη ζωή μου κανονικά και δεν με εμποδίζει. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα φοράμε μέσα από τα ρούχα μας. Η επιγονατίδα, συγγνώμη, που βλέπουμε τώρα, ας πούμε. Μόλις βάλεις το παντελόνι σου από πάνω, το τζιν σου, δεν φαίνεται τίποτα και δεν σε εμποδίζει στην κίνηση. Έτσι. Που είναι εξίσου σημαντικό. Να ρωτήσω λίγο κάτι, πού θα τα βρούμε εκτός από το site που μας είπες, firtech.gr, πού αλλού μπορούμε να τα βρούμε. Βεβαίως. Καταρχάς στα φαρμακεία. Έτσι, η Firtech έχει ανοίξει καταστήματα, τα βλέπετε στις οθόνες σας παντού. Δεν θέλω να τρώω το χρόνο, θα σας πω για την Αθήνα, το κεντρικό σταδίου 10 στην καρδιά της Αθήνας στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 117 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα δύο κεντρικά καταστήματα. Ανοίγουμε παντού. Είμαστε παντού και βεβαίως αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο που δεν έχει πρόσβαση είτε σε ένα κατάστημα της Firtech, καλό θα είναι όσοι μπορούν να πάνε γιατί τα δοκιμάζεις. Και τα βλέπεις όλα, όλη τη συλλογή. Ακριβώς, το φοράς όση ώρα σε μέσα το στο βάζεις. Κατάστημα και καταλαβαίνεις τη δουλειά που κάνει. Μία δοκιμή θα σας πείσει που λέμε. Αλλά αυτοί όμως που δεν μπορούν, είτε γιατί δεν έχουν μεταφορικό μέσο, γιατί μένουν κάπου, ή δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι άνθρωποι μιας ηλικίας που δεν έχουν πρόσβαση σε καταστήματα ή σε φαρμακείο. Αν καλέσουν τώρα στο 2311-300-400 από Ελλάδα και στο τηλέφωνο της Κύπρου που βλέπετε, χωρίς έξοδα αποστολή, το τονίζω, σας θα κάνουμε δώρο. Έτσι, η Σύση σας θα κάνει δώρο τα έξοδα αποστολής. Έτσι, εγώ, έξοδα αποστολής. Για να χαμογελάτε πάντα, όχι μόνο Σαββατοκύριακο.
Και όποιο ορθοπαιδικό βοήθημα της Φιρτέκ επιλέξετε όπου έχετε πρόβλημα, 20% έκπτωση σε όποιο ορθοπαιδικό βοήθημα της Φιρτέκ επιλέξετε και τα έξοδα αποστολής δώρο φτάνει να καλέσετε τώρα στο 2311 300 400 όπου και αν μένετε Ελλάδα ή Κύπρο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πάρα, πάρα εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί σας να έχουμε εκπομπή μαζί. Θα τα ξαναπούμε μαζί το επόμενο Σάββατο. Αυτό γιατί, όπως έχετε δει λόγω του... έχουμε μια έκτακτη εκπομπή για τα 100 χρόνια μνήμης με την Αμαλία Κάντζου και τον Βαγγέλη Γιακουμή. Για μια εκπομπή που αφορά στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και όπως είδατε ήταν αφιερωμένες και όλες αυτές οι προηγούμενες μέρες ο μήνας σε αυτό, οπότε αύριο θα τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο το κανάλι μας και το Open Beyond και την γενοκτονία φυσικά. Θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σάββατο στις 10 παρατέταρτο και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλάκια. Gotta get up.